βρίσκουμε την άκρη. Θα τη βρω την άκρη, μη το συζητάς. Θα τη βρω την άκρη, μη το συζητάς. Δεν βρίσκεις άκρη, δεν βρίσκεις άκρη, ούτε στο γέλιο, ούτε στο δάκρυ. Ο κόσμος όλος, φρενοκομείο, ο κόσμος όλος. Ε, σταματήστε επιτέλους να κοιμηθούμε. Δεν ξέρετε ότι είναι ώρα κοινές ησυχίας. Όχι, παππού. Αυτές οι ώρες είναι πλέον ώρες κοινής ανησυχίας. Έτσι, ε. Ώρες κοινής ανησυχίας με τον Κώστα Βρανά. Σαν δεν τρέπεστε λίγο βραδιάτικα, παλιοχαρακτήρες, τετιμόιδες, αλήτες. Το παιχνίδι έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Κιούδας. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο αγούλο μάτις. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια. Στο βαμιά και στο πατίο το βαθιέται κρατίο. Βρε δεν είναι το τόσουλι, εδώ είναι του ρασούλι. Βρε δεν είναι εδώ τόσουλι, εδώ είναι του ρασούλι. Στο πανιάκι, στο πατίο, στο πανιάκι και δεκατίο. Καλησπέρα, καλημέρα. Εδώ και εμείς τα λίγα μετά τις 12 και στις πρώτες στιγμές της Πέμπτης πλέον, με ελαφρύ αεράκι έξω και με τις προγνώσεις να λένε για δύσκολες καταστάσεις που έρχονται. Βέβαια εδώ στο meteo.gr δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό. Κάτσε λίγο να τα δούμε σε... Πούμε λίγο εδώ τα καθέκαστα και να τα δούμε λίγο και αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, 4 Ιουλίου με αυτά και με τα άλλα. Πάμε και απόψε μέχρι τις 3 με τις ώρες κοινής ανησυχίας και με ό,τι ήθελε προκύψει από τις ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, τις αθλητικές και τις άλλες. Μέσω γραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 955 κενό το μήνυμα και 54045 και Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας όπου έχετε στείλει και η πρώτη. Βέβαια για την ανάρτηση την καθεαυτή δεν βλέπω κάποιο σχόλιο. Εγώ σας πετάω πάσα αλλά βλέπω άλλα κι άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτω από την ανάρτηση εκεί με το αχανές και το απέραντο σύμπαν και τη φωνούλα που ακούγεται να λέει «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε?» Το αυτός ένα μηδέν θα μπορούσε να είναι μια απάντηση, αλλά νομίζω το σύμπαν, το αχανές από μόνο του είναι μια καλύτερη ακόμα απάντηση για το ποιος είσαι εσύ, όποιος και αν είσαι εσύ που νομίζω ότι είσαι κάποιος.
Λοιπόν, τέλος πάντων, κάτω από εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Σημείωσης. Η ανάρτηση γίνεται με αφορμή τον Αβγενάκη και το περιστατικό που είχαμε τη μέρα που πέρασε. Όχι ντε και καλά για αυτόν και μόνο. Έτσι, γιατί η συγκεκριμένη φράση, αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, αντιπροσωπεύει δυστυχώς πάρα πολλούς. Είτε έχοντες εξουσία, είτε και όχι. Λοιπόν, να μαζευτούμε οι πρώτοι και έρχομαι και εγώ να δω λίγο εδώ τι μας έχετε στείλει, να πάρουμε λίγο κλίμα και από τις δικές σας διαθέσεις για να δούμε πώς θα το πάμε μέχρι τις 3. Στα της ημέρας δεν βλέπω να έχει κάτι. Δηλαδή έχει, αλλά τι, ψηλά πράγματα. Δεν έχει γιορτές, δεν έχει πανηγύρια, δεν έχει επαιτίους. Τι έχει, τίποτα δεν έχει. Να πούμε ένα από το σαν σήμερα μόνο, το οποίο είναι και σημαντικό και αθλητικό. Τέτοια μέρα, λέει, το 2004 είχαμε την Εθνική Ποδοσφαίρου να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, να το πειρατικό. 1-0 τη διοργανώτρια Πορτογαλία, ε. Στο 57 ο Χαριστέας τον γκολ, για όποιον τυχόν δεν θυμάται. Κάτσα, θυμηθούμε λίγο και ενδεκάδα στα πέταχτά τώρα που τα άνοιξα και τα έχω μπροστά. Νικοπολίδης, Δέλας, Φίσας, Καψής, Σεϊταρίδης. Μπασινάς, Ζαγοράκης, Κατσουράνης. Γιανακόπουλος, Βρίζας, Χαριστέας. Τώρα πήγα να πω για πολλούς η μεγαλύτερη έκπληξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχει η περίπτωση της Δανίας. Για κάποιους είναι η περίπτωση της Δανίας, τότε που τους είχαν μαζέψει αρχές δεκαετίας 90 που ήταν, που είχε μείνει η Γιουγκοσλαβία εκτός λόγω πολέμου, το θυμάστε, και τους μαζέψανε από τις παραλίες ή από τα βουνά, τέλος πάντων, που ήταν, από τις διακοπές τους, για να πάνε να παίξουν το Euro και το πήρανε τελικά. Ναι, νομίζω εκείνη μπορεί να ήταν και μεγαλύτερη έκπληξη τελικά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Και τα δύο επιτεύγματα ήταν φοβερά και τρομερά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα μετά της ημέρας. Και πάμε και από καιρό για να κλείνουμε, να δούμε λίγο τι μας έχει εδώ πέρα, γιατί πολλά ακούγονται. Με βάση το meteo.gr, μάλλον κάτσε λίγο πριν από αυτό. Ναι, αυτά τα δύο πάντα διαφωνούν. Είναι αυτό της, όταν πατάς για καιρό, στην αρχή βγάζει αυτό, ρε παιδί μου, που είναι της Google, ας πούμε. Εντάξει, που βγάζει τη βδομάδα, άμα δείτε, ας πούμε, και λέει εδώ πέρα για Πέμπτη, δίνει και καταιγίδες, δίνει και τα πάντα. Άμα πάμε τώρα στο μετέο, που θεωρείται ότι πιο αξιόπιστο υπάρχει από τα δικά μας εδώ τα ελληνικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι στατιστικά είναι αρκετές φορές που πέφτει έξω σε σχέση με το άλλο της Google. Τέλος πάντων, το μετέο πάντως λέει για βροχές απλά, όχι καταιγίδες, όχι ακραίες καταστάσεις. Δεν βλέπω να έχει κάποιο έκτακτο ανακοινωθέν, παρότι έχει βγει μέχρι και η πολιτική προστασία και λέει ότι έρχονται δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να προσέχετε. Λοιπόν, και για τα μέρη μας εδώ πάνω. Θερμοκρασίες δίνει από 22 μέχρι 28 και δίνει βροχές μέχρι εκεί, και κάποια στιγμή από το απόγευμα θα ανοίξει κιόλας, μπορεί εκεί μετά τις 5-6, ξέρω εγώ, να βγάλει και λίγο ήλιο. Έτσι το έχει. Υποτίθεται ότι η Θεσσαλονίκη μας η ερωτική, με βάση αυτά που έχουν βγει, μαζί με Χαλκιδική, με Σέρες, με Καβάλα, δεν θυμάμαι και ποιο άλλο μέρος, ότι είναι να βρεθούν, ρε παιδί μου, στο μάτι του κυκλώνα που λέμε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, από τώρα δηλαδή το βράδυ προς ξημέρωμα, και θα δείξει μέχρι πότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι τα λέει εδώ πέρα ο μάστορας που δίνει τον καιρό. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Το νου μας σε κάθε περίπτωση, γιατί μέσα σε όλα οι προβλέψεις λένε και για πολλούς κεραυνούς. Μην έχουμε πάλι τίποτα δυσάρεστα. Και αυτά.
Παρεπιπτόντως, αν τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής προκύψουν θέματα εκεί στα μέρη που μένετε ή τέλος πάντων ή και έχουν προκύψει, ρίχτε καμία ενημέρωση, ένα μήνυμα, ένα κάτι έτσι για να έχουμε λίγο μία εικόνα, να ξέρουμε λίγο πού ευρισκόμεθα. Κατά τα λοιπά, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Ξεκίνησαν και τα φιλικά με τον ΠΑΟΚ να σέρνει το χορό. Τώρα δεν ξέρω να πρέπει να ρωτήσω για εντυπώσεις έτσι τόσο πρόωρα. Νωρίς ακόμα, αν και βγήκανε κάποια συμπεράσματα, πρώτα βγαίνουν σιγά σιγά. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια πράγματα φαίνονται και διαγυμνού οφθαλμού. Ένα είναι ότι η συνοχή που έχει ο ΠΑΟΚ, η ομοιογένεια που έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι κάνει μπάμ ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, ειδικά τώρα στα κρίσιμα, ας πούμε, του ξεκινήματος. Τώρα, από εκεί πέρα, το άλλο συμπέρασμα που βγαίνει και δεν χρειάζεται κανένα φιλικό για να το καταλάβει κανείς, είναι ότι χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση. Ο Λουτσέσκου έβγαλε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω γκρίνια, διακριτικά τα είπε. Έβγαλε μία και καλυμμένη ψιλογκρίνια, μιλώντας κυρίως για τους παλαιούς που δεν έχουν μείνει, ότι θα έπρεπε κάποιοι εξ αυτών να έχουν μείνει. Τέλος πάντων, καθυστερεί το πράγμα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πόση ευθύνη μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ γι' αυτό, αλλά καθυστερεί. Και επειδή η πρόκληση του Τσούλου, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι και πολύ κοντά, εντάξει, δεν θα έπρεπε αυτό να συμβαίνει στο βαθμό που συμβαίνει. Τώρα από εκεί πέρα, όποιος νιώθει ήσυχος, επειδή τέλος πάντων τα ονόματα των αντιπάλων τώρα στην αρχή, έτσι, τα ευρωπαϊκά, δεν τρομάζουν, νομίζω ότι λίγο μπορεί να υποτιμά. Είτε να υπερτιμά τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ, είτε να υποτιμά τις δυνατότητες των αντιπάλων. Δεν ξέρω αν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακόμα και οι δύο πρώτοι, δηλαδή, αν είναι θεωρητικά βατοί, ο τρίτος δεν γράφει πουθενά. Που και για τους δύο πρώτους, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι είναι βατοί και περάσαμε και τα λοιπά, έτσι, για πλάκα βιστά που λέμε. Αλλά οκ, ακόμα και αν είναι βατοί θεωρητικά, για τον τρίτο δεν το γράφει πουθενά. Στην καλύτερη θα είναι μια ομάδα περίπου ισοδύναμη. Άρα οι βασικές προσθήκες, τουλάχιστον εκεί στα χαφ και στο φορ, θα πρέπει να έρθουν όσο πιο γρήγορα για να προλάβουν να ενταχθούν, να προσαρμοστούν, κουλουπού, 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 ειδικά ο φορ. Τώρα βέβαια και εμείς απ' έξω εύκολα τα λέμε καμιά φορά. Στα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ, η καλή φορ τη δεδομένη στιγμή που θα ήθελαν, που θα ήταν διατεθειμένοι να έρθουν στην Ελλάδα, σίγουρα δεν είναι καθόλου πολύ. Παίχτη από πάνω ράφι τέτοια εποχή, σε τέτοια θέση ειδικά, δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή πριν τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, πολύ πολύ δύσκολα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, οπότε εδώ τώρα η εξίσωση είναι δύσκολη. Λες, τι κάνεις τώρα εδώ πέρα. Πας σε κάτι βατό, αν μιλάμε για το Center Four, πας σε κάτι βατό που θα είναι και σχετικά πιο άμεσο, ή ρισκάρεις περιμένοντας το καλύτερο, ελπίζοντας το καλύτερο, που και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι αν περιμένεις θα έρθει. Ξεκινώντας, ξέρω εγώ, με αυτούς που έχεις και το πετάς εκεί πέρα το κέρμα, και αν κάτσει εκεί που το θες έκατσε. Είναι ζήτημα και αυτό. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, εξελίξεις είχαμε και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Κάτι αρχίζει να κινείται εκεί δειλά-δειλά. Σουλεϊμάνοφ καταρχάς για τα επόμενα 2 χρόνια και τυπικά. Αγοράστηκαν τα δικαιώματα, όπως ίσως έχετε ακούσει. Υπάρχει και η περίπτωση του 17χρονου Σενεγαλέζου Εκστρέμ που τρέχει και η οποία μάλλον θα ολοκληρωθεί στα επόμενα 24 ώρα. Περί Clayton D&D ο λόγος. Βέβαια, επένδυση μέλλοντος περισσότερο θα είναι αυτός. Στον Ηρακλή είχαμε τη σημαντική εξέλιξη με Μάρα και επιτέλους εξοφλήθηκε και φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος για την αδειοδότηση, εκτός αν βγει κανένα άλλο φασούλι πάλι από το πουθενά. Πάντως εξοφλήθηκε, βέβαια εξοφλήθηκε με χρήματα του ΓΣ, όχι με του Ευγενίου δηλαδή, ούτε και με του Μονεβασιώτη. Αυτό χτύπησε κάπως, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μέσα σε όλα είχαμε και το μπασχετικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδα, λέει, Δομικανική Δημοκρατία, 102-89, αποστολή εξετελέστη. Με πάρα πολύ καλό Αντετοκούνμπο, το Γιάννη δηλαδή. Και γενικά καλή εμφάνιση και από τους περισσότερους. Τώρα απόγευμα, αν τα είδα καλά, με την Αίγυπτο παίζουμε, και πριν από το παιχνίδι αυτό θα μάθουμε τον αντίπαλο για παρακάτω.
από την αναμέτρηση Σλοβενίας Νέας Ζηλανδίας. Αυτά τα λίγα έτσι σε μία, ως μία πέρασιά σε τίτλους. Εν τω μεταξύ για ΠΑΟΚ πιστεύω το έχετε δει, όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Έχει βγει στον αέρα που λέμε και η ταινία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όποιος λίγο ψαχτεί διαδικτυακά μπορεί να τη βρει. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε καμία εντύπωση, έτσι κάποιο συμπέρασμα, κάτι τέλος πάντων, και από το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ. Εδώ θα είμαστε και γι' αυτό. 54-045, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και πάμε να δούμε κουπόνι στοιχήματος και κάποια πρώτα μηνύματα σιγά σιγά και λαό λαό. Κουπόνι στοιχήματος έχει ένα παιχνίδι που παίζει, είναι το Vikingur με την Σταρνιάν. Αυτό είναι λέει 1-0 στο 90 συν 4, την αυτό η Ζηλανδία. Και δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο, μετά κατά τη μία ξεκινάει από Βραζιλία ένα βλέπω και από Αμερική έχουμε άλλο ένα. Και μετά πιο αργά πάλι Βραζιλία και πάλι Αμερική. Οκ, θα τα παρακολουθούμε και αυτά, αν τυχόν ενδιαφέρουν κανέναν. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνύματα. Πρώτη καλημέρα είναι από τον Φώτη που λέει... Ναι, ναι. Χαριτομενιά. Έτσι, για το χωριό. Ξέρουμε τι είναι ο εσύ, λένε οι γιαγιάδες εκεί του χωριού. Αλλά θα σε ρωτάμε κάθε μέρα μέχρι να ματώσεις. Εν τω μεταξύ, πες να ξέρουν αυτές τι είναι είμαστε. Και να ρωτάνε έτσι από... Ναι. Ωραίο. Καλημέρα και στον Άγγελο Πάο Κρέα. Καλημέρα και στο Μανώλη από την Αυστραλία με τις ωραίες τις εικόνες εδώ. Ο Γιώργης από τα Γιάννενα εδώ και σχολιάζει την ανάρτηση που λέγαμε νωρίτερα και λέει ότι αυτά τα ξέρεις ποιος είμαι εγώ είναι που μας έχουν φάει διαχρονικά, φίλε. Δεν διαφωνώ. Γι' αυτό τον έβασα κιόλας, είπαμε. Δεν εννοώ μόνο τον Αυγιανάκη. Μόνο ξέρετε κανονικά, αν θέλουμε και λίγο να το φιλοσοφήσουμε που λέμε, μόνο με αυτό που, με αυτή τη φράση, μόνο με αυτή τη φράση, σε σχέση με τον Αυγιανάκη και όχι μόνο, έτσι, αλλά και μόνο αυτή η φράση, αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, είναι για να βγάλουμε όχι μία, τρεις εκπομπές. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα βγάλουμε ούτε μισή βέβαια, αλλά κανονικά θα μπορούσε. Καλημέρα και στον Νίκο εδώ που θέλει να βρούμε, λέει, τι γίνεται με το μηχανάκι. Βεβαίως. Μείνε συντονισμένος, θα τα αποκαλύψουμε όλα. Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει ότι ματώσανε τα αυτάκια του με... Α, ναι, δεν το, ούτε το είδα ούτε τον άκουσα αυτό να... Μάτωσαν τα αυτιά του, λέει, με αυτόν που μετέδιδε εκεί πέρα το... Ο γνωστός ήτανε. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, ρε. Εν τω μεταξύ αυτών τώρα θα μπορούσαμε να το βάλουμε να κάνουμε ένα άτυπο γκάλοπ. Πώς το λένε τώρα, κόλλησα ρε, ο Χατζηγεωργίου είναι. Αυτός ή ο Αλευρόπουλος. Πού, γιατί και εκείνος φώναζε πολύ. Εκείνος βέβαια στο βόλεϊ ήταν περισσότερο, θυμάστε. Εδώ θα μπορούσε να γίνει ένα άτυπο γκάλοπ. Ποιος μάτωνε πιο πολύ τα αυτάκια. Και από την άλλη και ποιος κοίμιζε πιο πολύ τα φτάκια και γενικότερα τον οργανισμό, γιατί είχαμε και 2-3 δυνατούς στο κομμάτι το αντίθετο. Έτσι, κάτι αργυρίου, κάτι σεφτελίδες, κάτι... Από τι έχουμε ζήσει και σε αυτά. Μάλιστα. Καλημέρες και στο Χρήστο που ανεβάζει και αυτός εδώ χαριτομενιά και άσε τους άλλους να κολυμπάνε. Αποστόλης λέει, αχ βρε μεγάλε Παύλε Πολάκη. Και ένα link εδώ τώρα το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω.
Κωνσταντίνος μας γράφει ότι επειδή όλα εδώ πληρώνονται, στο βίντεο είδαμε ποιος ακριβώς είσαι, κύριε Αυγενάκη. Παρεπιπτόντως δεν ήταν η πρώτη φορά, λέει, που δημιούργησε επεισόδιο σε αεροδρόμιο και αλλού γενικά, ο συγκεκριμένος, άσχετα αν δεν υπάρχει βίντεο για να το δείξει. Καλημέρες και στον Δημήτρη και σε όλη την παρέα. Και λέει, αν θέλουμε να βάλουμε κάποια ηχητικά από το Euro, λέει, του 2004, για να θυμηθούμε τα παλιά ωραία χρόνια. Εντάξει, τώρα αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει την τρίτη ώρα, έτσι όπως βάζουμε μουσική, να βάζαμε και κανένα ηχητικό. Αλλά αυτό θέλει δουλειά, ρε Δημήτρη, δεν είναι τώρα να βάζω τυχαία από το ίντερνετ. Έτσι εδώ θέλει κόψε, ράψε και τέτοια πράγματα για να το κάναμε σωστά. Τώρα για φέτο δεν προνόησα. Λοιπόν, αυτά με την πρώτη περασιά. Ό,τι άλλο το βλέπουμε σε λίγο. Ο Ιωάννου, ναι, Χατζηγεωργίου είπα. Ο Χατζηγεωργίου ποιος είναι, που τον βρήκα εγώ. Ο Ιωάννου, ναι. Χατζηγεωργίου είναι ο άλλος, ναι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά με την πρώτη περασιά. Είναι το σχόλιο εδώ για το Σαμάτα. Άξες πάλι να κυνηγάς το Σαμάτα. Πρόσχε καλά, θα σε εκθέσει φέτο, να ξέρεις. Και την επόμενη εβδομάδα, λέει ο Πάοκ, θα βγάλει τη δεύτερη ταινία, το Άσφαιρο Άτι. Ένα κοινωνικό δράμα, λέει, με πρωταγωνιστή το Σέντερ Φόρ από την Ταζανία, που δεν μπορεί να σκοράρει επί 72 αγώνες. Ένα πράγμα θα σου πω. Πρόσεχε τι λες, γιατί θα εκτεθείς. Και μάλιστα, ανεπανόρθωτα. Πάμε πρώτο διάλειμμα. Γυρίζουμε. Αλλά πάμε για δεύτερο ημίωρο. Πετάχτηκα λίγο μέχρι το παραθύρι να δω τι γίνεται. Μήπως έχουμε τίποτα βροχές, τίποτα καταιγίδες, τίποτα. Μην μυρίζει κανένα παγόβουνο εκεί πέρα όπως το Τιτανικό, οτιδήποτε. Όχι, ήσυχα τα πράγματα εδώ πέρα. Εκεί που είστε δεν ξέρω. Ο Νίκος πάντως λέει φέτο ούτε το 112 δεν μας σταματά. Και ανεβάζει εδώ ένα Λουτσέσκου με κάτι κύπελα από πίσω και κάτι άλλα διάφορα. Παρεπιπτόντως τώρα που πήγαμε σε αυτά. Πού το βλέπα να δεις, ναι, ότι ο συναγερμός σε εισαγωγικά αφορά και τη Θεσσαλονίκη, όντως βλέπω τώρα εδώ, και την κεντρική Μακεδονία για την κακοκαιρία την επερχόμενη. Λοιπόν, οπότε, okay, ας έχουμε το νου μας και μακάρι να είναι τα πράγματα λιγότερο χειρότερο από όσα περιμένουν.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, τώρα άσχετο αυτό, επειδή είμαστε και σε μια εποχή με πυρκαγιές, ενεργοποιήθηκε, λέει, και ένα ραντάρ πυρανίχνευσης εκεί στο Σέισου. Και πέρα από αυτό, πάμε αγοράζουμε ένα σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει τις δασικές πυρκαγιές. Δίνουμε, λέει, καμιά 20 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Θα είναι πατέντα με δορυφόρους εκεί, θερμικής απεικόνησης, και δεν συμμαζεύεται. Και μαζί με κάποια άλλα επίγεια συστήματα και υπηρεσίες, ας πούμε, θα παρακολουθούν το σύνολο της επικράτειας για να εντοπίζουν πιθανές αιστείες φωτιάς. Αυτά αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 26. Εν τω μεταξύ, ναι, και μόνο που βγήκε η είδηση, στο διαδίκτυο εκεί πέρα οι γνωστές άγνωστες πηγές αρχίσαν εκεί πέρα ότι πρόσχημα είναι, λέει, έρχεται ο μεγάλος αδερφός με πρόσχημα τις πυρκαγιές. Θα μας βλέπουν από πάνω με τους δορυφόρους εκεί, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, πού πηγαίνουμε, πού δεν πηγαίνουμε, πότε κατουράμε, τα πάντα. Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη για το ρεύμα. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Γύρω στο 10% λέει η μέση αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο μήνα, έτσι. Αύξηση στην αύξηση δηλαδή. Η ΔΕΗ, είπαμε, αν θέλετε έτσι για να έχετε λίγο το νου σας, μην χρειαστεί να κάνετε καμία αλλαγή, η ΔΕΗ και το Φυσικό Αέριο Ελλάδας, που και αυτό δίνει, είναι πάροχος, έχουν, λέει, τις μεγαλύτερες εκπτώσεις. Αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Που λέει και ο κύριος διευθυντής. Άρα δεν θα γίνουμε μία μέρα διευθυντές κι εμείς? Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Έτσι και γίνουμε διευθυντές καμιά μέρα, το πρόγραμμα θα το κάνουμε, σας το λέω από τώρα, όλο το πρόγραμμα από το πρωί μέχρι το βράδυ θα το κάνουμε με εκπομπές για ούφο και εξωγήινους και εξωτικά και τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια, να ξέρετε, έτσι. Ψηφίστε μας και θα δείτε, είναι δέσμευση. Λοιπόν, πώς θέτε να το πάμε? Από θέματα έχει διάφορα και σοβαρά και έτσι πιο ανάλαφρα και ό,τι τραβάει η ψυχή μας γενικότερα. Βασικά όλη η Ελλάδα από χθες με τον Καρβέλα ασχολείται και με τον Αβγενάκη. Καρβέλας που μετά από εκείνα που είχε πει στη Λιμπεράκη και έκανε το γκέλ, ας πούμε, και ένιωσε ότι έχει απήχηση στον κόσμο. Δεν ξέρω, την έχει δει από life coach μέχρι ενδυνάμει πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν το εννοεί αυτό που λέει για ακόμα. Αλλά πάντως, ναι, έχει ενδιαφέρον η όλη κατάσταση. Λοιπόν, με τον Αβγενάκη τώρα από την άλλη μεριά, που έχω και κάποια σχόλια εδώ στο Facebook. Η συμπεριφορά του σήκωσε πολύ σκόνη, όντως, ήταν το θέμα της ημέρας. Βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ κατ' εμέ, δηλαδή κακός η σκόνη σκεπάζει μόνο τον ίδιο, με την έννοια ότι αυτό το ξέρεις ποιος είμαι εγώ είναι ένα ζήτημα που για την Ελλάδα μας ειδικά είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, μία φράση, μία ιστορία που λέμε. Εν τω μεταξύ, κάτι παρόμοιο, δεν θυμάμαι τώρα χρονιές, αλλά είχε κάνει και ο Βαρουφάκης, το θυμάστε αυτό, με ένα λιμενικό, ήταν εκεί στην Αίγινα, αν θυμάμαι καλά, και ακόμα πιο παλιά υπήρχε περίπτωση πάλι με το ίδιο ακριβώς, με το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, με τον Κίμωνα Κουλούρη, που εκεί δεν θυμάμαι που το είχε κάνει, που το είχε πει. Αλλά θυμάμαι ότι υπήρχε και εκεί ένας ντόρος σχετικός. Και γενικώς, εντάξει, μέσα στα χρόνια έχουν υπάρξει σίγουρα και πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που τώρα μου διαφεύγουν. Και φυσικά όχι μόνο από πολιτικούς. Εντάξει, γιατί τα είχα εμείς οι πολίτες, δηλαδή, μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούνε και πάρα πολύ τέτοια ώρα. Εμείς οι πολίτες, αναμεταξύ μας, λίγες φορές έχουμε λειτουργήσει έτσι. Είναι αυτό καμιά φορά που λέμε, ρε παιδί μου, όταν συζητάμε για ζητήματα συμπεριφοράς, ηθικής ή πώς αλλιώς να το πω, δεν ξέρω, ότι δεν είναι θέμα πολιτικών, παιδιά. Είναι θέμα ανθρώπου. Είναι θέμα βαθύτερων ενστίκτων που, ειδικά όταν παίρνεις εξουσία, έτσι, σε εισαγωγικά ημί, η εξουσία, εκεί βγαίνουν και πολύ πιο εύκολα στην επιφάνεια. Λοιπόν, εντωμεταξύ τώρα, αν πάμε καθαρά στο κομμάτι το πολιτικό, εκεί υπάρχει και ζήτημα στο άλλο που είπε ο Αβγενάκης. Γιατί δεν ήταν μόνο η φράση αυτή με την οποία ασχολείται όλη η Ελλάδα, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εκεί υπάρχει και ζήτημα με το άλλο το θέμα που έχει να κάνει με το περιβόητο άσυλο. Πώς το είπε στον αστυνομικό εκεί πέρα, στους αστυνομικούς, ότι έχω άσυλο, παιδιά, μην ασχολείστε.
άσυλο. Πόσες φορές μέσα στα χρόνια δεν μας έχει απασχολήσει. Πόσες φορές δεν κάτσαμε, ας πούμε, να το συζητήσουμε στις παρέες μας, εδώ στο ραδιόφωνο και όπου αλλού. Βέβαια και εδώ στις συζητήσεις μείναμε. Ούτε καν η πρόσφατη ιστορία, θυμάστε, με την Καριστιανού και την επιτροπή, τους ανθρώπους που είναι από πίσω και τρέχουν, ούτε καν αυτή η ιστορία θεωρήθηκε, ας πούμε, assist πάσα για να πεις, ρε παιδί μου, ότι ως κοινωνία ενεργοποιούμαστε λίγο επάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, θυμάστε με τις υπογραφές που είχαν μαζευτεί. Σηκώθηκε λίγη σκόνη και εδώ απλά, πριν δύο μήνες, τρεις πότε ήταν, και μετά ξεχάστηκε και αυτό. Έτσι. Ενώ θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συνταχθεί όλη η κοινωνία, όχι απλά για το θέμα των ντεμπών, για το θέμα του ασύλου μιλάω συγκεκριμένα. Θυμάμαι τότε κάναμε εκπομπές και σας διάβαζα και για κάποιους νόμους που υπάρχουν, που τέλος πάντων μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, και για δεσμεύσεις του ίδιου του Μητσοτάκη απέναντι στο άσυλο, και σχετικά πρόσφατες, και ακόμα από την αρχή της πολιτικής του καριέρας, που έλεγε ότι αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά, είναι κάτι που δημιουργεί τεράστιες αδικίες έναντι των πολιτών και δίνει υπερπροστασία στους πολιτικούς και μπλα μπλα μπλα. Έτσι και θυμάμαι, τα διαβάζαμε, τα συζητούσαμε εδώ, στη λογική, ρε παιδί μου, ότι τώρα είναι η βράση, ας πούμε, τώρα κολλάει το σίδερο εδώ πέρα. Ξέρεις, για να συνταχθεί και λίγο η κοινωνία με αυτό που είχε γίνει τότε με την επιτροπή των ανθρώπων που τρέχουν για τα Τέμπη με αφορμή και το περιβόητο άσυλο. Αλλά τέλος πάντων ξεχάστηκε και αυτό. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει δουλειά όταν όλα, ξέρεις, κρατάνε 2-3 μέρες, ας πούμε, και αυτό είναι σε ένα επίπεδο ότι τα συζητάμε μεταξύ μας εδώ στα ραδιόφωνα ή στα καφενεία ή στις παρέσεις ή τα ανεβάζουμε στα social. Έτσι, όταν δηλαδή ενοχλούμαστε, παύλα αντιδρούμε, αλλά δεν δρούμε. Έτσι, δεν κάνουμε κάτι για να δράσουμε επί της ουσίας, που λέμε. Δεν ξέρω, πραγματικά. Μερικές φορές που τα συζητάμε εδώ και σας λέω ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι κορώνες που παραπέμπουν σε επαναστατικές, ας πούμε, φωνές και όλα αυτά, ότι εγώ δεν τα πολύ πιστεύω, και ότι αυτά είναι περισσότερο, τα λέμε για να τα λέμε, και είναι και βαλβίδα αποσυμπίεσης και εκτόνωσης τελικά. Έτσι, είναι... Τέλος πάντων, έχουμε μάθει, ρε παιδί μου, να φωνάζουμε πολύ και να πράττουμε λίγο. Εγώ αυτό ξέρω και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα προβλήματά μας ως κοινωνία. Είμαστε πολύ εύκολοι στην εκτόνωση, στο να φωνάξουμε, στο να διαμαρτυρηθούμε, αλλά είμαστε πολύ δύσκολοι στο να οργανωθούμε και στο να πράξουμε. Αυτό τώρα που έχει γίνει με τον Αβγενάκη σήμερα, χθες, έτσι, αυτό που έχει πει, ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και το άλλο μετά με τους αστυνομικούς, ότι παιδιά μην ασχολείστε γιατί εγώ έχω το άσυλο, κανονικά θα έπρεπε να δώσει πραγματικά μεγάλη πάσα για να σηκωθεί το σύμπαν επί της ουσίας όμως. Τουλάχιστον εγώ την ανάρτηση που κάναμε εδώ και ως εκπομπή την κάναμε και γι' αυτό το λόγο. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος νιώθει ότι θέλει να σχολιάσει κάτι, έχει καλώς. Αλλιώς πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για ό,τι αγαπάτε, εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3. Έχει διάφορα η επικαιρότητα, είχε και το φιλικό του ΠΑΟΚ, έχει και όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα με τον Αβγενάκη τη μέρα που πέρασε. Λοιπόν, όποιος θέλει να περάσει μια βόλτα, να πει την καλημέρα του και να βάλει και την πινελιά του εδώ σε επίπεδο άποψη σε σχέση με τα θέματα της επικαιρότητας, 2310 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμα και 54045, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, ό,τι άλλο έχει έρθει από μηνύματα, κάνω refresh σε λίγο για να το δούμε. Πάμε να πάρουμε κάποιες πρώτες γραμμές για ό,τι αγαπάτε. 2310 90 90 90, στη διάθεσή σας από εδώ και πέρα για ό,τι θέλετε. Καλημέρα στον πρώτο φίλο. Χαίρετε, ναι. Καλημέρα, κύριε Βρανά. Καλώς τον να. Τι κάνετε? Καλά, καλά, κύριε Δημήτρη, εσύ? Λοιπόν, να μην λέτε πολλά για το χωριανό μου. Ποιον? Άμα είστε συγχωριανοί, έτσι. Βέβαια.
Και είναι δυναμικό παιδί. Λοιπόν, το μεσημέρι άκουσα ότι ήταν ελάχιστες οι στιγμές, η ώρα που θα τον διέγραφε ο Μητσοτάκης. Το έκανε, το έκανε. Ότι τέτοιους δεν διαγράφει ο Μητσοτάκης. Το διέγραψε όμως. Πώς? Τον διέγραψε τελικά. Τον διέγραψε. Ναι, ναι. Απίστευτο που φαίνεται. Γιατί ξέρω, αυτούς, τέτοιους ανθρώπους δεν τους, γιατί τέτοιους έχει. Τέτοιους έχει και τέτοιους θέλει αυτός. Είναι δυναμικό παιδί. Πολύ δυναμικό. Και εγώ λέω, μήπως τράβηξε και μπιστόλι, όπως τράβηξε μια φορά ένας Μαρίς στη Βουλή. Όχι βρε, μη λέμε τέτοια στον αέρα, δεν τράβηξε. Τι πιστόλι να τραβήξει. Τι το λέμε. Ναι, μαλώσαν εκεί πέρα, έγινε αυτό που ξέρουμε λίγο πολύ. Εγώ το θυμάμαι που αυτό. Ο άλλος που πήρε την κάλπη και τέτοια, έχουμε πολλά να θυμηθούμε. Τι πήρε, α, ένας που είχε πάρει την κάλπη, έχει γίνει αυτό καλά που το... Ναι, είναι ωραίο αυτό, αλλά δεν θυμάμαι πότε έγινε και ποιος ήταν. Ο Γιάννης. Είχε πάρει την κάλπη για να μην βγουν τα αποτελέσματα. Είχε... το θυμήθηκα. Γεια σου, Λευτέρη. Ναι. Πότε έγινε αυτό, κύριε Δημήτρη, θυμάσαι? Πώς? Πότε περίπου έγινε αυτό, θυμάσαι? Είναι πολλά χρόνια. Δεκαετία 40-50 ήτανε. Άλλο θυμάμαι. Ναι. Με το Μαρί αυτό ήτανε, ήμουν 17 χρονών τόσο. Και με τώρα είναι... Μάλιστα. Άντε, να είσαι γερός να σε ακούμε. Ναι, αλλά μεθαύριο έχω τα γενέθλια μου. Α, αλήθεια. Πάμε 91 δηλαδή τώρα, σιγά σιγά πατάμε. Θα βγω να πω μαντινάδες στο Ιωάννη. Βέβαια, βέβαια, σε περιμένουμε, άντε. Να σου αφιερώσουμε κι εμείς κανένα τραγουδάκι αφού θα έχεις γενέθλια. Ναι. Να σε καλά κύριε Δημήτρη, υγεία, πάντα γερός. Ματήριο. Να τα πούμε. Άντε, πάρε μας εκείνη τη μέρα να τα πούμε, να σου πούμε και τα χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χαίρετε, ορίστε. Γεια σου Κώστα. Γεια σου. Μέρα. Γεια. Μπάμπης από Καλαμαριά. Ναι, Μπάμπη, γεια. Και άλλος πήρε την κάλπη τελευταία, από τη Θεσσαλονίκη, ονομάρχης. Τέλος πάντων, μέσα στη Βουλή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Όχι ρε, εσύ, αυτό το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι, έγινε όμως. Στη Βουλή μέσα. Ναι. Τέλος πάντων, είπες για να ξεσηκωθεί, με αυτό και μόνο έπρεπε να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος έπρεπε να ξεσηκωθεί όταν κάποιος βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία, παιδεραστής, που τον καλύψανε, εντάξει. Και τώρα οι παιδεραστές που γίνανε πριν πέρσι, που γίνανε, τι έγινε με αυτό το θέμα με 200 τόσα άτομα, πού πήγε αυτή η τέτοια. Τη λίστα, δεν τη μάθαμε ποτέ. Ναι. Και βγήκε μια υπουργός, και ενώ την είχαν καλυμμένη τη μαμά που μένει και που κάνει και τα πάντα, και είπε το όνομά της και είπε και τα στοιχεία της στη Βουλή. Για αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς ψηφίζουμε. Αυτούς ψηφίζουμε, Κώστα. Και προς τον κύριο, γιατί μιλάει με τον Καμόρα που βγαίνει ο κύριος, πώς το λένε, που το παίζει η νέα δημοκρατία. Αυτά πείτε τα εκεί μου, ρε, τώρα δεν είναι στη δική μας παρέα, για το Γιαγκούλα λες. Ήθελα να πω το εξής. Έπρεπε να έχει ένα εγγονάκι με το νέο νόμο που βγαίνει να το πάνε το πάει στο παιδικό σταθμό και να το ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις. Άντρας για γυναίκα, τι προτιμάς. Τι να πω ρε, τι να πω που φτάσαμε εδώ. Τώρα έπρεπε να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Αυτά είχα να πω. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Εγώ πάντως δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ξεσηκωθεί. Σας είπα αυτά, δεν τα πολύ πιστεύω. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη οργανωθεί. Οργανωθεί, παύλα, δράση. Εντάξει, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Έρχομαι στις επόμενες γραμμές. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, με τα Τέμπη, με την επιτροπή που μάζευε υπογραφές έτσι για το περιβόητο άσυλο, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία να συνταχθεί η κοινωνία για να πιέσει. Είχε αρχίσει να οριμάζει το φρούτο, αλλά ξεχάστηκε και αυτό. Και το θυμηθήκαμε τώρα σήμερα, εγώ τουλάχιστον, με αφορμή τον Αυγενάκη που είπε στους αστυνομικούς ότι παιδιά μην ασχολείστε, τι να με πιάσετε, εγώ άσυλο έχω έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα. Έπεσες εδώ. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε, καλημέρα, γεια. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, γεια. Γεια σου Κώστα. Γεια. Αυτό που έγινε το σκηνικό με τον Αυγενάκη, εγώ θα το ονομάσω αυθαιρεσία που
βουλευτική αθαιρεσία. Είσαι βουλευτής, μου ξύπες κι εσύ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Εγώ αφαίρετα κανένα και γουστάρω. Δεν τον περάζει κανένας. Κι άλλοι τα κάνουν αυτά, έχουν κάνει, κατά καιρούς. Κι όσο θα πούμε όμως να συνδεθούμε και ένα χοντρό. Αυτό που είπατε πριν για την κάλπη. Αυτός που πήρε την κάλπη ονομάζεται Κατσίκης. Είναι από την Αργυθέα, ο βουλευτής Αργυθέας. Πήρε την κάλπη από τη μέσα. Και δεν είναι αυτό. Έχει συνέχεια το θέμα. Το γιο του βουλευτή αυτό του Κατσίκη τον κυνηγούσε η ασφάλεια στην Αθήνα με το βουλευτικό αυτοκίνητο. Ήταν μέσα αυτός και ένας Αλμπανός και πίσω του πρώτου μπαγκάζι είχαν δύο τσουβάλια χασίς. Καλά, μην τα λέμε στον αέρα όμως αυτά, γιατί αν κάτι δεν έχει αποδειχτεί θα έχουμε πρόβλημα, έτσι. Τι να αποδειχτεί. Τι να αποδειχτεί. Αυτό, μα αυτό είναι, αυτό είναι καραμπινάτη υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι ότι θα έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα, από πού να έχει πρόβλημα. Όταν λες την αλήθεια δεν έχει πρόβλημα. Όταν θα πεις ψέματα. Στο ραδιόφωνο πρέπει να λέμε την αλήθεια που έχει αποδειχθεί. Ναι, έχει αποδειχθεί. Από το, υπάρχουν στην εφημερίδα. Ντοκουμέντα. Δεν τον κυνηγούσε η μισή ασφάλεια στην Αθήνα. Δεν έγινε τίποτα. Θυμάμαι ένα περιστατικό που είχε ειδική κάναβη, αλλά επειδή δεν ξέρω γιατί χρήση ήταν και αν δικαιολογούταν, γι' αυτό λέω. Εντάξει, να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε, μόνο αυτό. Ρε Κώστα, να μιλάμε τώρα εδώ. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Είναι φοβάσαι να μιλήσει. Φοβάσαι. Αυτό κάνουν αυτά τα καθάρματα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι θέμα καθαρμάτων. Είναι θέμα ότι στον αέρα θα πρέπει να λέμε πράγματα σωστά. Εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς την περίπτωση, γι' αυτό λέω. Αν είσαι σίγουρος, οκ. Okay. Έλα, πάμε, προχώρα. Εγώ καλά, έγινε χαμός να πούμε. Έγινε χαμός. Το κυνηγούσαν τα περιπολικά μέσα στην Αθήνα με το βουλευτικό το αυτοκίνητο. Δεν σταματούσε πουθενά. Περνούσε τα φανάρια όλα με κόκκινα. Ποιος που τον μπλοκάραν, τον σταματήσαν, τον μπακλαρώσαν. Ωραία, πάμε τώρα στα σημερινά γιατί αυτά μας καίνε. Έχουμε τίποτα για να σχολιάσουμε κάτι για τα φρέσκα κουλούρια που λέμε. Τα παλιά έφεραν τα σημερινά και τα σημερινά θα φέρουν και τα αυριανά. Ναι. Άρα σήμερα τι πρέπει να προσέξουμε για να μην έρθουν τα αυριανά. Τι να προσέξουμε. Τίποτα που υπάρχει. Αφού υπάρχουν ψηφοφόροι που τους στηρίζουν. Αυτόν τον άνθρωπο τους στηρίζουν. Όπως στήριξαν και τον Καραμαλή με τον τρένο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λύτρωση. Η μόνη λύτρωση είναι πάρει στο τσέκι να βγει στο βουνό όπως έγινε παλιά. Ποια είναι, να πάμε πού. Να πάρουμε το όπλο και να πάμε στο βουνό να κάνουμε Αντάρτικο. Να κάνουμε. Περιμένει και υποφίλιο. Είχε πει την άλλη φορά: περιμένω, λέει, στο βουνό να βρω κανένα να πάμε μαζί να ανέβουμε. Πώς μάλιστα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Κάνουν χοντρά πράγματα εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά η χρόνια κουράζει. Δεν λειτουργεί κράτος. Δεν λειτουργεί. Πώς να σου πω. Δεν λειτουργεί κράτος. Δεν είδες με τον άλλον, με τον τοπογράφο, στη Μύκονο τι έγινε. Το σκότωσαν. Γιατί το σκότωσαν. Γιατί το σκότωσαν, τα λένε. Ήταν κουμπάρος με το πολεοδόμο, έφυγε η πολεοδομία από τη Μύκονο, την έδιωξαν, την κάρφωσαν, έκλεισαν τον παλιό τον πολεοδόμο μέσα και άνοιξαν καινούργια πολεοδομία στη Σύρο. Και αυτός ήταν με το πολεοδόμο κουμπάρι και ο δήμαρχος μαζί. Ωραία. Σε ευχαριστώ για να προλάβουμε μερικούς ακόμα. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι το κράτος είμαστε όλοι. Το κράτος είναι η πολιτική, έτσι, είμαστε και εμείς. Αν εμείς δεν σπρώχουμε την κατάσταση, αν δεν το κυνηγάμε το πράγμα και μόνο απλά τα συζητάμε μεταξύ μας και δεν οργανωνόμαστε για να δράσουμε σε κάποια πράγματα, εγώ επαναλαμβάνω αυτό τώρα με αφορμή τον Αυγενάκη με την ασυλία που είπε ότι μην ασχολείστε μαζί μου, έχω ασυλία και να με πιάσετε δεν έγινε τίποτα. Είναι τεράστια χαμένη ευκαιρία αυτή που πέρασε σε σχέση με την Επιτροπή των Τεμπών που μάζεψε τις πόσες υπογραφές εκεί πέρα που δεν συντάχθηκε η κοινωνία για να πιέσει. Είναι η γυναίκα. Έτσι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Μα έκανε. Κώστα. Ναι. Κώστα, ένα λεπτό. Δεν μ' ακούω. Πες το στα γρήγορα λίγο για να προλάβουμε και τους υπόλοιπους. Ναι, πες το. Σιγά-σιγά γίνεται η αγουρίδα, με λέει η παροιμία. Σιγά-σιγά. Μάλιστα. Οκ. Okay. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Σιγά σιγά, αλλά και το timing είναι πολύ σημαντικό. Όταν μαζεύουν οι άλλοι 1 εκατομμύριο υπογραφές και βάλε. Και υπάρχει μια κατάσταση δηλωμένη. Συγγνώμη, από τους επόμενους έρχομαι. Θυμάμαι, εμείς 3 εκπομπές κάναμε για αυτά σε σχέση με το άσυλο. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης να λέει 1-1,5 χρόνο πριν
ότι αυτή η ιστορία με το άσυλο είναι άδικη και πρέπει, δεν είπα να το καταργήσουμε, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, πρέπει να αλλάξει ο νόμος και θα το κάνω. Έτσι. Και το ίδιο πράγμα έχουμε δήλωση, αν ψάξετε, που το έχει πει στο ξεκίνημα όταν ακόμα ήταν βουλευτής και μάλιστα το είχε φέρει, ήθελε να περάσει και νομοσχέδιο σχετικό και ακολούθησαν ελάχιστοι. Πήγε στη Βουλή και έκανε πρόταση, έκανε ψήφισμα και συνυπέγραψαν άλλοι 3, 4, 5, 6. 7 πρέπει να ήταν μαζί με το Μητσοτάκη. Εντάξει, και μετά ξεχάστηκαν όλα. Κατάλαβες, αυτό λέω. Είναι κάποια πράγματα, είναι κάποιες πάσες που έρχονται, που αν δεν τις πιάνεις, μετά φεύγουν. Αυτό τώρα, με αφορμή το άσυλο. Έλα, καλημέρα. Παρακαλώ. Ορίστε. Φίλε, χαμήλωσε λίγο. Ακούω τον αντίλαλό σου. Καλημέρα. Εγώ. Ναι, ναι, τώρα ακούω. Καλημέρα. Μ' ακούς? Ναι, καλημέρα, γεια. Γεια, λοιπόν. Η ζωή είναι γλυκιά. Είμαι 55 χρονών και θέλω να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου ήρεμα και ωραία. Ήρθα στο νησί και άλλαξα κατευθείαν τη ζωή μου. Εδώ γίνονται περίεργα πράγματα, γιατί εκτός ότι κάει το δάσος σκο, έχει και ένα βουνό, αν ξέρεις από έχεις από το Δεκάνησα. Όχι, όχι. Είναι, έχει κάστρο όπως έχει η Ρόδος. Λοιπόν, σε καλό να έρθει στην ΚΟ, μια εβδομάδα ξεκουραστείς. Μιλάμε για πολύ καλή φάση. Είμαι τώρα στο Πιτσόπαρο με δύο Αγγλίδες. Είναι πολύ καλή. Holy and Bath. Holy and Bath. Και περνάμε υπέροχα εδώ. Με 2,5 ευρώ πίνεις καφέ στην παραλία και στα πρόστρα. Τρως ένα γύρο 4 ευρώ. Όχι να θες να πας για βενζίνη στη Χαλκιδική 40 ευρώ στις μικρότερες παραλίες και να πληρώσεις 40 ευρώ και τα πρόστρα και 4 άτομα να φάνε από πόσα να φάνε. Να φάνε ένα σάτι θέλει 20 ευρώ 4 άτομα και παραπάνω έχουν τα σάτι στη Χαλκιδική. Είναι Χαλκιδιώτες, εκμεταλλεύονται πολύ τον κόσμο. Και άσε που έχει κίνηση, η κίνηση που θα φας να γυρίσεις, να πας να γυρίσεις αν έχεις λογικό. Κάτι να κάνει στο σπίτι σου. Ωραία. Και τώρα καλό τον κόσμο να έρθει στην ΚΟ. Για να φάει γύρω. Και τον Αυτόπουλο να έρθει. Να περάσουμε πολύ ωραία. Και η ζωή είναι μικρή και πρέπει να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Αυτό κατάλαβα εγώ στα 55 μου. Τώρα όσον αφορά για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και όλους αυτούς. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Εμείς θέμε για όλα. Δεν φταίνουν αυτοί. Μας προκαταλέβονται ότι ψηφίζουμε ξανά. Όπως παράδειγμα το Καραμαλής. Που έλεγε δεν υπάρχει καμιά, δεν υπάρχει τίποτα σχετικό και έγινε το σκηνικό. Μετά από μια εβδομάδα είναι το ατύχημα. Όσον αφορά τα αεροπλάνα, στη Θεσσαλονίκη τα αεροπλάνα είναι επικίνδυνα. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι κρύβουν. Πάντως θα έχουμε δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, μακάρι να βγω ψεύτης. Γιατί κινδυνεύει και η αεροπορία μας. Αυτά είχα να πω. Γεια σου, Αλέξανδρε. Χαιρετισμούς. Θέλω να δώσω την κυρία Δέσποινα, τον Μανώλη από Αυστραλία, την κυρία Δέσποινα που με βγαίνει στα νοσοκομεία και να ελπίζω να είναι καλά γιατί της αξίζει κάτι καλύτερο. Ήταν να πάει η Γερμανία να μείνει εκεί και ήθελα να μείνει εκεί, να παντρευτεί εκεί και να πεθάνει εκεί γιατί στην Ελλάδα χαίρι δεν έχει. Ελάτε όλοι στην ΚΟ. Να φάτε γύρω. Μάλιστα. Άστα αυτά βρε πήγαινε στις Αγγλίδες με στις πάρει κανένας και το πάρεις χαμπάρι. Άντε, χαιρετισμούς στις Αγγλίδες. Γεια σας, γεια σας. Γεια, γεια, κλείσε, γεια. Χαίρετε, ναι. Ορίστε. Καλημέρα. Φίλε, έλα, είσαι. Ακούω κάτι στο βάθος, αλλά εσύ δεν ομιλείς. Θα ομιλήσεις ή να πάω παρακάτω. Τώρα ακούμε, γεια. Εγώ. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά τηλέφωνο. Τελικά για αυτό το πράγμα δεν φταίμε μόνο εμείς. Αυτό πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί οι δημοσιογράφοι κινούν τα νήματα. Αυτοί πρέπει να επιμένουν σε αυτό για την ασυλία των βουλευτών. Όχι μόνο ο λαός. Άμα αυτοί δεν επιμένουν... Ναι. Γιατί οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Αν το κάνουν αυτοί θέμα, θα αλλάξει ο νόμος. Αν δεν επιμένουν οι δημοσιογράφοι και κουκουλώνουν τα πράγματα και δεν τα λένε,
τότε μένει έτσι ο νόμος. Όσο τους κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι, μπορεί και θα αλλάξει κάτι. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό που ακούω, ομολογώ. Όχι γιατί θεωρώ πως έχεις άδικο, αλλά γιατί πάντα θα πετάμε τον μπαλάκι κάπου αλλού, μη αντιλαμβανόμενοι τη δύναμη που έχει ο καθένας από εμάς. Ναι. Στην εποχή του διαδικτύου, είναι, να ήμασταν δεκαετία 80 και 70, να πω οκ, okay, αλλά στην εποχή τη σημερινή που μπορείς να οργανωθείς σε χρόνο ντετέ, νομίζω ότι είναι, διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες, όχι ως προς την ουσία, απλά νιώθω ότι δεν αναγνωρίζεις τη δύναμη που έχεις εσύ ο ίδιος. Ναι. Εντάξει, αλλά ότι δεν υπάρχει κάποιος να ξεσηκώσει λίγο τον κόσμο, ο κόσμος κάθεται και κοιμάται, δεν αντιδράει πουθενά. Γίνονται... Μα εσύ όμως ο ίδιος, όχι εσύ τώρα, γενικά το βάζουμε, ναι. Εσύ ίδιος λες ότι υπάρχει ένα σύστημα που προστατεύει την εξουσία, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ναι. Το δημοσιογραφικό, και περιμένεις από αυτό που εσύ περιγράφεις ως σύστημα εξουσίας να ξεσηκωθεί για τα δικά σου συμφέροντα. Εσύ γιατί δεν το κάνεις από μόνος σου να προσπαθήσετε να οργανωθείτε κάποιοι άνθρωποι όπως το έκανε η Καριστιανού και μας ξεφτέλησε. Ναι, έπρεπε να υπάρχουν τα τέμπη για να γίνουν, ας πούμε, αυτά. Ναι. Όντως έτσι είναι, αλλά δες τώρα τι γίνεται. Και για το θέμα της ασυλίας, ούτε η αντιπολίτευση, κανένας δεν σηκώνεται. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ξεσηκώνεται. Φυσικά, γιατί αύριο μπορεί να βολέψει αυτούς. Ναι, μπράβο, βλέπεις ότι όλοι βολεύονται σε αυτό το πράγμα. Όλοι κρύβουν τον εαυτό τους. Γι' αυτό κανένας δεν νοιάζεται για τον κόσμο. Κανένας. Εγώ είμαι υπάλληλος, θα πάω να δουλέψω εκεί, θα έρθει ο... Εάν ο κόσμος λοιπόν δεν καταλάβει ότι από το να περιμένει από τον άλλον τη σωτηρία και από το να μην οργανώνεται μόνο να τα λέει στα ραδιόφωνα, αν δεν καταλάβει ότι πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργεί συλλογικά, ποτέ τίποτα δεν θα λυθεί, φίλε μου. Γιατί δεν τους βολεύει να λυθεί. Αυτό που περιμένεις εσύ τώρα και περιγράφεις, δεν τους βολεύει να γίνει. Εγώ, κοίταξε να δεις. Όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος νομίζω ότι δεν έχει... Εγώ δεν έχω τη δύναμη. Αν δεν με τραβήξει κάποιος από το χέρι να με πάει να με ξεσηκώσει, δεν μπορώ να σηκωθώ μόνος μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν δεν... Γι' αυτό σας λέω ότι... Δεν λέω ότι φταίτε εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά όταν... Ένα θέμα το κυνηγάνει δημοσιογράφοι. Εδώ βγήκε η άλλη η δημοσιογράφος και προστάτευε τον δικηγόρο που έδινε τη γυναίκα του γιατί τρώγανε και πίνανε μαζί. Έτσι δεν είναι. Δεν σου είπα, δεν διαφωνώ κάπου σε αυτά που λες, αλλά επειδή αυτά που λες δεν θα γίνουν εύκολα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει και ο λαός τη δύναμή του, που δεν βλέπω να την καταλαβαίνει δυστυχώς. Έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όσο πιστεύει και δεν χρειάζεται κανένα δημοσιογράφο ή καμία αντιπολίτευση για να κυνηγήσει κάποια πράγματα. Αρκεί να το πάρει απόφαση και να οργανωθεί και να λειτουργήσει λίγο πιο συλλογικά. Και να μην έχει την ψευδαίσθηση ότι η σφαίρα του είναι η ψήφος μία στα 4 χρόνια. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμα λίγο έτσι πριν το διάλειμμα και τα υπόλοιπα τα λέμε μετά. Χαίρετε, ναι. Καλημέρα. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας. Ναι, ναι, γεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί παίρνουν και καθυστερούν το, θα τους ψηφίσουμε για βουλευτές. Τέρμανο, 2 λεπτάκια. Αυτό με την κάλπη έγινε το 1985. Που ήταν υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας Σαρδετάκης και ο Καλογιάννης της Νέας Δημοκρατίας, εξού και το Καλπογιάννης. Καλπογιάννης, μου το ανεβάσανε και στο Facebook link. Το ανεβάσανε το περιστατικό, όπως το λέτε. Ναι, μπράβο παλικάρι μου. Πήρε την κάλπη στο νόμο και σηκώθηκε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι αυτοί που παίρνουν, αντί να μιλήσουν 2 λεπτά, καθυστερούν και εμείς τρώμε την κάρτα μας. Αυτό μόνο... Καλά, αυτό είναι και δική μου ευθύνη, έτσι. Αλλά επειδή είναι και αργά τώρα, αφήνουμε λίγο παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Επειδή είναι και δική σου ευθύνη, παλικάρι μου, γιατί εγώ ακούω 8 με 12 τον Τζίγκο, τον Καμούρα,
και εσένα λίγο μετά, ρε φιλαράκι τώρα, στην ψύχρα. Είσαι μισοταγικός. Γιατί μας έχει τρελάνει με αυτά που λες. Ναι. Είσαι υπέρ των εμβολίων. Μάλιστα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, παιδιά. Εσύ είσαι υπέρ των εμβολίων. Εγώ έχω πει 1.000.000 φορές τι είμαι. Για όλα. Έγινε πάλι καρύ. Να είστε καλά. Yeah. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε και για δεύτερη ώρα. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Μάικ από Μένχεντ Γκλάντμπαχ λέει, τι είναι αυτό? Σταμάτα βρε πάλι με τα ούφο και με αυτά. Άσε μια μέρα να πούμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Και στους κατοίκους λέει της Κύλης Γης δίνει χαιρετίσματα και στα ούφο. Και αυτοί της Κύλης Γης να βγουν στην επιφάνεια για να τους γνωρίσουμε κιόλας, γράφει εδώ. Να γνωρίσουμε τον πολιτισμό τους, μάλιστα. Καλημέρα και στον Χρήστο που μας ανεβάζει το link που λέγαμε για αυτόν που είχε πάρει την κάλπη, όντως και έφυγε το 85. Άμα θέλετε να το δείτε, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, εδώ κάτω από τη φωτογραφία. Καλημέρα και στον Αστέριο. Αν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι, αμάν, τι είναι αυτό. Ένα μυστήριο μπερμπαδάκι ανεβάζει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πέρα από αυτά που ήρθε η κουβέντα τώρα και πιάσαμε με αφορμή τον Αυγενάκη, υπάρχει και κάτι άλλο. Μα μου δώστε λίγο δύο λεπτάκια τώρα έτσι κουβέντα στην κουβέντα και να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι επάνω σε αυτά ή για ό,τι άλλο. Λοιπόν, έχει εδώ και λίγες μέρες, όπως γνωρίζετε καλά, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία με την εξαήμερη εργασία. Έβλεπα, και σε τρία λεπτά ανοίγουμε γραμμές, έτσι δεν θα το καθυστερήσω για όποιον θέλει και πάλι. Έβλεπα ένα αμερικανικό δίκτυο, ονόματι CNBC, να έχει κάνει τέλος πάντων ένα άρθρο και ένα ρεπορτάζ και να λέει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που υιοθετεί την εξαήμερη εργασία. Και τέλος πάντων ότι τέθηκε ο τάδε νόμος, ρε παιδί μου, σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, ο οποίος νόμος ανατρέπει, λέει, την παγκόσμια τάση που υπάρχει, οι εταιρείες πλέον να ψάχνουν να βρουν τρόπο για μικρότερη εργάσιμη εβδομάδα, για το τετραήμερο δηλαδή. Και τέλος πάντων καταλήγει λέγοντας ότι είναι ένα βήμα πίσω στα εργασιακά. Έτσι το θέτει το αμερικανικό δίκτυο. Και υπάρχουν και άλλα παρόμοια ρεπορτάζ, τώρα απλά πιάστηκα από ένα για να πω το εξής. Υπάρχουν συγκρίσεις που γίνονται με άλλες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, και λένε, ρε παιδί μου, ότι ενώ εμείς εδώ ανοίγουμε τώρα την πόρτα στην εξαήμερη, ας το πούμε, εργασία, σε Ευρώπη, σε Αμερική, σε Ασία, σε Αυστραλία, τέλος πάντων, είναι σε ένα mood, πηγαίνουν σε μια λογική και κάνουν κάποιες δοκιμές επάνω στο κομμάτι αυτό που λέμε για την τετραήμερη εργασία. Δηλαδή, εμείς το πηγαίνουμε προς την εξαήμερη, οι άλλοι το παλεύουν για να το φτάσουν στην τετραήμερη. Και μάλιστα, οι άλλοι που το παλεύουν για την τετραήμερη, ό,τι οι δοκιμές έχουν κάνει μέχρι τώρα, έχει βγει ότι είναι πραγματικά αποδοτικές. Δηλαδή, ότι και οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι και οι εργοδότες, έτσι. Ότι αυτοί που δουλεύουν 4 μέρες, δηλαδή, αποδίδουν περισσότερο από αυτούς που δουλεύουν τις 5. Εδώ εμείς τώρα πάμε και στις 6. Και μάλιστα, σημείωση, οι χώρες αυτές που πάνε να υιοθετήσουν το τετραήμερο έχουν συμμάχους σημαντικούς ακόμα και θεσμούς, όπως είναι για παράδειγμα ο ΟΣΑ. Εμείς το πάμε ανάποδα.
επειδή λέει έχουμε και αρκετές κενές θέσεις εργασίας, ρε παιδί μου, και δεν βγαίνουν οι εταιρείες κλπ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, και γι' αυτό το λόγο το βάζω το θέμα, επειδή είναι συνέχεια σε σχέση με τα προηγούμενα που συζητούσαμε, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι ότι φέραμε το νομοσχέδιο για την εξαήμερη εργασία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και για αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει εξαγγελθεί εδώ και καιρό και πλέον εφαρμόζεται και στην πράξη, δεν ακούω να μιλάει κανένας. Δεν μιλούσε, δεν μιλάει, ακόμα και τώρα που ξεκίνησε επίσημα. Και στην εκπομπή ακόμα που καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα. Έχουμε κάνει αναφορές σχετικές 4, 5, 6 φορές τουλάχιστον. Δεν θυμάμαι να το συζητήσαμε ούτε μία. Προσέξτε, δεν λέω να κάνουμε αναφορές, να αρχίσουμε να τσιρίζουμε εδώ πέρα. Μένα αυτά δεν μου αρέσουν, το ξέρετε. Τα λαϊκίστικα και το να φωνάζουμε και να τσιρίζουμε και όλα αυτά. Έτσι, να φωνάζουμε για να φωνάζουμε και να εκτονωνόμαστε. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, δεν το συζητήσαμε ούτε μισή φορά, παρότι γίνανε σχετικές, ας πούμε, νήξεις, σε επίπεδο του να ανταλλάξουμε 5 σκέψεις, να δούμε αν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία για αυτό το καινούργιο φασούλι, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έρχεται, τι θα φέρει, αν πρέπει να μας προβληματίζει, αν δεν πρέπει, τίποτα. Δηλαδή, πλέον, πιο εύκολα ανοίγει συζήτηση για τα UFO παρά για θέματα τέτοια της καθημερινότητας που καίνε. Δεν το κατακρίνω, το εντοπίζω απλά, γιατί νομίζω ότι αυτό κάτι πρέπει να δείχνει και κάτι πρέπει να σημαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, την κλείνω την παρένθεση. Αν κρίνετε ότι πρέπει να σταθούμε, στεκόμαστε. Αν όχι, πάμε παρακάτω. Ανοίγω γραμμές και πάλι για όποιον θέλει, υστερόγραφο. Χθες και πάλι επιχειρήσαμε να πούμε δύο κουβέντες για κάποια ζητήματα που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικά. Ήταν σε σχέση, και τέλος πάντων προσπαθώ και εγώ τώρα να θυμηθώ, ναι, και πάλι η κουβέντα πήγε αλλού και αλλού. Σε σχέση με τον πληθωρισμό απληστείας που είπαμε για τις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών μέσα στο 23, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σε σχέση με τον πληθωρισμό δύο ταχυτήτων στα τρόφιμα, που λέγαμε κάποια πράγματα για τα επεξεργασμένα και τα μη επεξεργασμένα και καταλήγαμε ότι τα στοιχεία δίνουν ότι αυτά που έρχονται από το εξωτερικό είναι και πιο φτηνά ακόμα από αυτά που βγάζουμε εδώ. Έτσι, σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα που έχουμε πάρει και εδώ χρυσό μετάλλιο τους πρώτους μήνες του 24, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά και βλέπω ότι για κάποιο λόγο δεν τα πολύ συζητάμε, δεν πολύ πάει η κουβέντα εκεί. Ενώ αντίθετα μιλάμε, ρε παιδί μου, για άλλα κι άλλα. Έτσι, δεν ξέρω, προσπαθώ κι εγώ λίγο να το ερμηνεύσω μαζί με εσάς. Εγώ λέω όλα καλά και όλα χρήσιμα είναι, έτσι, και ανάλογα με τις διαθέσεις το πηγαίνουμε. Δεν λέω κάθε μέρα να συζητάμε με αυτά. Απλά τώρα μου κάνει εντύπωση, αυτό που είπαμε και πριν. Ας πούμε σήμερα κανονικά, κατά τη γνώμη μου, και 23-10-90-90-90, αντί να μένουμε στον Αυγενάκη με την έννοια ότι να βγάζουμε, ξέρω εγώ, την απέχθειά μας για αυτό που έκανε σαν πράξη που όντως ήταν απαράδεκτο, και να το πολιτικοποιούμε, να το κομματικοποιούμε μάλλον, έτσι, γιατί βρίσκουμε, ξέρω εγώ, ευκαιρία να χρεώσουμε τη Νέα Δημοκρατία μέσα από αυτό. Για μένα θα έπρεπε λίγο να το δούμε ευρύτερα το πράγμα και να μείνουμε στα εξής δύο σημεία. Ένα, αυτή την νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα από τους πολιτικούς και όχι μόνο, ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, το οποίο δείχνει τεράστιες παθογένειες. Και το άλλο, αυτό με το άσυλο, ρε παιδιά, που πήγε ο άλλος και είπε, τι ασχολείστε μαζί μου, τι να με πιάσετε τώρα, αφού έτσι κι αλλιώς έχω άσυλο. Πραγματικά με στεναχωρεί. Αυτό που είπε και ένας φίλος πριν, του το είπα κιόλας, ας πούμε, στα ίσια, ότι το πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθούμε τη δύναμη που έχουμε και πάντα θα πρέπει να τα περιμένουμε όλα από άλλους. Όχι οι δημοσιογράφοι να βγουν μπροστά, όχι η αντιπολίτευση να βγει μπροστά, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι και έτσι, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι, δεν σημαίνει ότι ο λαός από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ίσα ίσα που μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Απλά δεν λέει να το πάρει απόφαση,
δεν λέει να οργανωθεί, δεν λέει να πάει σε μια λογική ότι πριν από την αντίδραση θα πρέπει να υπάρχει δράση, ότι θα πρέπει να μάθει να δρά στην καθημερινότητα συλλογικά οργανωμένα, και ότι αν πραγματικά το κάνει αυτό, η πίεση που μπορεί να προκαλέσει ως κοινή γνώμη μπορεί να λύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα που σήμερα έχουμε άλυτα. Υποτέλεσμα, δεν λέω άλλα γιατί περιμένετε και γραμμές. 23 10 90 90 90 για ό,τι θέλετε. 9.55 και ενώ το μήνυμα και 54.045. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση και πάλι για τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα εδώ με τη σειρά που είμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια. Νίκος, θύμισε μου το όνομα σου. Κώστας. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, πρώτα απ' όλα, με στεναχώρησε πάρα πολύ σε κάποια φάση που άκουσα την ακροατή μου να λέει και με πρόλαβες με αυτό που είπες, αυτό ακριβώς, να λέει να κάνει οι δημοσιογράφοι, να κάνουν οι πολιτικοί κάποιο κόμμα. Άμα εμείς, ο λαός, ο οποίος φύγεται από αυτό, δεν κινηθούμε, δεν πρόκειται κανείς να κινηθεί για τα δικά μας συμφέροντα. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Ωραία. Δεν απάντησες και νόμιζα ότι έκλεισε η γραμμή. Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, ναι, ναι. Όπως λέγει η παροιμία, γιατί όλες οι παροιμίες είναι σοφές, είναι Αθηνά και χειρακίνη. Λοιπόν, μας έχει κάνει τώρα όλο τον κόσμο εντύπωση αυτό με τον Αυγενάκη. Κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα. Αλλά πριν από μερικά χρόνια, πέρσι πρόπερσι το καλοκαίρι, είχε γίνει ένα απίστευτο σκηνικό με τους ανθρώπους του τουρισμού και τον τότε υπουργό τουρισμού, τον Κικίλια. Το βγήκε και τους πούλησε τσαμπουκά και τους είπε και όλα στην τελική ανάλυση, ξέρετε εγώ ποιος είμαι και τι, και δεν μπορείτε να με κάνετε κάτι και πώς μου μιλάτε έτσι και θα σας χώσω στο φυλακή και έχω ασυλία. Κάπως δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αν το ψάξεις, ναι, πώς θα το βρεις. Το θυμάμαι από ξαπόξω, ναι. Όχι μύτη δεν άνοιξε, ούτε που ακούστηκε. Δηλαδή αυτό με τον Αυγενάκη πάλι και κάτι ακούστηκε. Δηλαδή. Γενικά οι κυβερνώντες μας, για να μην νομίζουν όλοι ότι ας πούμε κράζουν την Ουδού, και παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα όλες οι κυβερνήσεις έχουν μια φοβερή αλαζονία. Αυτό που είπες πριν από λίγο, αγαπητέ Κώστα. Πρέπει να σου πω, ποιος είσαι εσύ ρε. Εσύ κανονικά ο πολιτικός είσαι υπηρέτης του λαού. Ως υπηρέτης του λαού, όπως κάποιο λαμόγιο σε κάποια χώρα που ήταν ηθοποιός και έγινε πρόεδρος, τέλος πάντων. Έκανε ζημιά στο λαό του, αλλά άλλο αυτό. Γιατί τώρα θα νομίσουν κάποιοι ότι παίρνω θέση και εκεί πέρα. Απλά εγώ μιλάω αντικειμενικά, αλλά τέλος πάντων. Και είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί εκεί μιλάω καθαρά για το συγκεκριμένο ηγέτη και για τη συγκεκριμένη χώρα του. Αλλά γενικότερα, δεν κυνηγάμε εμείς, ο ελληνικός λαός, από μόνος του, τα δικά του συμφέροντα. Έχουμε μια δημοκρατία, κατ' επίφαση δημοκρατία. Ενευόμαστε ότι έχουμε δημοκρατία, είναι μια ολιγαρχία. Και δεν κινούμαστε να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα. Υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει κάποια στιγμή να την αντιληφθούμε. Η δημοκρατία δια αντιπροσώπων, η δημοκρατία δια αντιπροσώπων εφησυχάζει το λαό. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ. Έπρεπε η δημοκρατία, για να είναι δημοκρατία καθαρή, καλή, να είναι πραγματική, αυθεντική δημοκρατία, πρέπει να ήταν πιο αντιπροσωπευτική. Δεν είναι αντιπροσωπευτική. Εδώ στην Ελβετία κάνουν δημοψηφίσματα για χαζά θέματα. Ναι. Και εδώ έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Κάναν κάποια στιγμή κάποιοι και το ναι το κάνανε και όχι. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για την άμεση δημοκρατία, αυτό που λες. Βέβαια το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι για ένα σύστημα σαν αυτό των Ελβετών. Εν τω μεταξύ η ηρωνία είναι ότι, όπως είπες και εσύ πριν για τις εποχές, άλλο το 70 και το 80, πριν από 50 και 40 χρόνια πριν, και άλλο σήμερα. Σήμερα με τεχνολογία υπάρχει, την οποία ευαγγελίζονται και χρησιμοποιούν το gov.gr και όλα, όπως τους υφέρει και όπως θέλουν, θα κελώνουν και τον κόσμο, αυτό είναι άλλη ιστορία, αντί να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία προς όφελος του πολίτη, είναι εναντίον του. Δηλαδή αυτό με το φακέλωμα που είναι μία παράμετρος. Η άλλη είναι ότι
ουσιαστικά πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, για παράδειγμα, ο πολίτης, ακριβώς επειδή γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, γίνεται απρόσωπα, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Ναι. Πώς το κλείνουμε, φίλε μου, τώρα για να μην καθυστερούμε και τους υπόλοιπους? Να το κλείσω, ναι, κάτι τελευταίο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, οι Έλληνες είναι από τους πιο βαριά εργαζόμενους λαούς της Ευρώπης και γενικότερα οι μεσόγειοι λαοί. Ας πούμε, οι Γερμανοί κάθονται πάρα πολύ συγκριτικά. Αλλά ποιο είναι το μείον του μειονέκτημα, του Ελλήνων ειδικά? Ναι, είμαστε και με στοιχεία οι πιο σκληρά εργαζόμενοι, όχι από τους πιο σκληρά. Πλέον είμαστε οι πιο σκληρά. Είμαστε πλέον, ναι, και εδώ και χρόνια. Ναι. Είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι. Πες το όμως λίγο, γιατί περάσαμε πολύ ώρα, φίλε, θα μας κυνηγήσουν. Ναι, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, άλλη φορά, ρε παιδάκι μου, το συζητάμε άλλη φορά αυτό που θες. Ναι, 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 για τα εργασιακά, εδώ είμαστε και από αύριο. Όχι, αυτό να αυτό το πράγμα που είχα να πω. Δεν είμαστε αποδοτικοί και δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε την ίδια απόδοση με άλλους που δουλεύουν πολύ λιγότερο. Ναι. Με αποτέλεσμα άλλες χώρες να έχουν την τάση να δουλεύουν 4 ημέρες και να πληρώνονται για 5. Και εμάς θα μας βάζουν να δουλεύουμε για 6, θα μας βάλαν ήδη, και να πληρώνουμε για 5, να μην σου πω για 4. Και να μην ακούγεται τίποτα δεξιά και αριστερά, να μην ακούγεται κιχ. Και τίποτα. Δηλαδή, πόσο κοιμόμαστε, πόσο ακόμα παραπάνω θα κοιμηθούμε? Μάλιστα. Ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Τα συζητάμε και μια άλλη μέρα αυτά. Καλημέρα. Γεια και χαρά. Ορίστε. Συγγνώμη λίγο. Ο Φραγκίσκος μου στέλνει ένα μήνυμα, το είδα μέσα στα πολλά έρχομες γραμμές. Κατάλαβε μάλλον λάθος ή εγώ δεν το είπα σωστά, αλλά καλά κάνει και το στέλνει για να διευκρινίσουμε. Λέει για τη βουλευτική ασυλία, θεωρεί ότι κάνω μια λάθος ερμηνεία και εξηγεί, ρε παιδί μου, για τη βουλευτική ασυλία ότι αφορά την πολιτική δράση του βουλευτή, έτσι. Όχι το κοινό ποινικό δίκαιο που πηγαίνει κανονικά όπως και οι άλλοι πολίτες. Ναι, Φραγκίσκο, το ξέρω, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε πιάσει και τα άρθρα συγκεκριμένα να τα κουβεντιάσουμε. Το άρθρο 62 που είναι για το καταδίωκτο των βουλευτών, το άρθρο 86 που είναι η δίωξη κατά των μελών της κυβέρνησης, όλα αυτά. Το τι ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν το έθεσα έτσι. Εγώ είπα ένα πράγμα. Η αλαζονία που βγαίνει μέσα από τη δήλωση περί βουλευτικής ασυλίας, κανονικά θα έπρεπε να μας έχει κάνει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Πολύ πολύ σοβαρά ως κοινή γνώμη. Όπως και θα έπρεπε να μας έχει κάνει να ασχοληθούμε όταν η Καριστιανού μάζεψε το 1 εκατομμύριο και βάλει υπογραφές για αυτά τα θέματα. Έτσι, που σωστά το λες, και εμείς αυτή τη διάσταση το είχαμε βάλει όταν το συζητούσαμε. Δεν σημαίνει ότι η βουλευτική ασυλία είναι ότι αν κάποιος κάνει, ξέρω εγώ, σκοτώσει έναν, δεν πηγαίνει μέσα επειδή τον προστατεύει η Βουλή. Άλλο πράγμα είναι. Αλλά και μόνο αυτό που έγινε θα έπρεπε να δώσει το πάτημα για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Εγώ δεν θα το χωνέψω ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη, ρε παιδιά, έρχομαι από τις γραμμές. Όταν ήταν ζεστό και μάζευε η Επιτροπή για τα Τέμπη τις υπογραφές, γιατί ήταν και για αυτό το θέμα, έτσι, για τη βουλευτική ασυλία. Όταν ήταν ζεστό, είχα πιάσει και έβγαλα δηλώσεις του Μητσοτάκη και στην αρχή της καριέρας του και πρόσφατης πριν 1-2 χρόνια, που έλεγε ότι η βουλευτική ασυλία, ρε παιδί μου, είναι απαράδεκτη με τον τρόπο που εφαρμόζεται και πρέπει να την αλλάξουμε και θα την αλλάξουμε και το δεσμεύομαι και τα λοιπά. Έτσι, εκεί που ήταν ζεστό, που κολούσε στη βράση το σίδερο. Ακριβώς για να αναδείξουμε ότι εκεί πάνω, αν η κοινωνία συντάσσονταν, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Γιατί τότε ήταν με την πλάτη στον τοίχο οι κυβερνώντες. Τώρα πάει, πέρασε, ξεχάστηκε. Κατάλαβες? Αυτό εννοούσα. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, γεια. Και εγώ θέλω να μιλήσω. Για μιλήστε κι εσείς. Μπορώ. Το πέρασα στην εφημερίδα αυτό που είχαμε πει τις προάλλες. Ποιο? Ποιο λες? Το να παντρευτούμε, δεν πρέπει τη... Πόσο λένε, αυτή που... η διαφήμιση του ραδίου. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Το δέει ο σταθμός, δεν το κάνει θέμα... Είναι μια ανακοίνωση ως πάντων που αν δεν παντρευτούμε, λέει Κώστα. Α, για να παντρευτούμε. Να μαζευτούμε, άκουσα και εγώ, λέω πού να πάμε. Να παντρευτούμε, έτσι, ναι. Εντάξει, ναι. Είμαστε πολλοί, είμαστε. Με πιέζει να την παντρευτώ, τι να κάνω. Λοιπόν, Κώστα, για τελειώνουμε. Αυτή τη χάρη, αδερφέ, έχει βουλευτική ασυλία. Έτσι. Ό,τι κουστάρεις κάνει και μετά δεν έχει τίποτα. Και θα πω μερικά λογάκια για τον ημιτασιόν κριτικό. Αβγενάκη, έκανες χρήση της κατάχρησης εξουσίας και χειροδίκησες ένα υπάλληλο βρίζοντας τους πάντες συγγνώμη και τα πάντα. Γι' αυτό σε αποκαλώ άμανδρο και ταμπούκο.
Και με την πράξη σου αυτή ξεφθυνίζεις την Κρήτη και τους κριτικούς. Είσαι ημιτασιών κριτικός. Και δεν είσαι ο μόνος βέβαια, έτσι. Δεν σου μένει τίποτα άλλο παρά να πάρεις τα βουνά, να βρεις μια τρύπα να χωθείς εκεί, παρέα με τα φίλια, και να μην σε βλέπει ούτε η μέρα ούτε η νύχτα. Αν άντρε, αυτό σου βγαίνει, να εξαφανιστείς. Εάν ο υπάλληλος ήταν κανένας μάγκας, κανένα ντράκι καλό, και σε έκανε αγνώριστο, τι θα γινότανε? Θα βρίσκε τον πελάτη το παιδί. Αλλά αυτά έχει η δημοκρατία. Πώς θα μας τα έκανα πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, να είσαι καλά. Ξημέρωμα σε όλους μας. Καλό ξημέρωμα. Παρακαλώ. Ορίστε. Έλα, Βρανά. Έλα, έλα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές να το συζητάτε αυτό το πράγμα, για το εξαήμερο. Μ' ακούς? Ναι, ναι, πες το. Την εξαήμερη εργασία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, για να καταλάβω? Αλλάζουν οι συνολικές ώρες της εβδομάδος? Σημαίνει ότι αν μια εταιρεία έχει περαιτέρω υποχρεώσεις, θα μπορεί να σε υποχρεώσει και εσένα να δουλεύεις, ναι. Όχι να δουλεύεις παραπάνω. Όχι να δουλεύεις παραπάνω μέρες, να δουλεύεις... Για πες λίγο αυτό που θες για να το συνεννοηθούμε. Όχι, εσύ πες με αυτό που θες. Γιατί εγώ ακούω το εξαήμερο, αλλά δεν διευκρινίζεται τι είδους εξαήμερο. Δηλαδή, ας πούμε ότι δουλεύεις 40 ώρες την εβδομάδα, να το, μην το πάμε τώρα 37-39 και μπερδευτούμε. Δουλεύεις 40 ώρες την εβδομάδα και δουλεύεις 5-8 ώρα, σωστά μέχρι εδώ? Ναι. Τι εννοείς εσύ εξαήμερο, για επεξήγησέ μου. Δεν είναι ότι θα δουλεύεις 6 μέρες την εβδομάδα, αλλά θα μπορεί να δουλεύεις, ας πούμε, και Κυριακή, για παράδειγμα. Μήπως το έχετε μπερδέψει λίγο? Για βοηθά να το ξεμπερδέψουμε λίγο. Όχι, εσύ να με βοηθήσεις, γιατί δεν μου απαντάς αυτό που σε ρώτησα. Ναι, τώρα σου απάντησα. Πες για να μην χάνουμε χρόνο αυτό που θέλεις για να καταλάβουμε. Και αν κάτι είναι λάθος, θα το διορθώσουμε ή θα μας διορθώσει κάποιος άλλος. Πες αυτό που θέλεις. Στην Νορβηγία υπάρχει το εξαήμερο βάσει συμφωνίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα δουλέψεις 48 ώρες. Όχι. Θα δουλέψεις 40 ώρες. Το πρόβλημα δεν έχω καταλάβει που είναι. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Δεν μου δίνεις να καταλάβω. Δηλαδή θα λέει η εταιρεία, έλα εδώ θα σπάσουμε τις 40 ώρες σε 6 μέρες. Θα σου λέει η εταιρεία, σε υποχρεώνω να δουλεύεις πάνω από 5 μέρες έκτη. Εγώ θα σου απαντήσω με ερώτημα, μήπως εσύ με βοηθήσεις να το καταλάβω λίγο διαφορετικά. Ναι. Το ότι, γιατί ανέφερα, όχι την προσωπική μου άποψη, ανέφερα κάποια άρθρα, κάποια ρεπορτάζ από το εξωτερικό που μιλούν για εργασιακό πισωγύρισμα. Έτσι, αμερικανικά δίκτυα και όχι μόνο. Αυτοί γιατί το λένε? Δεν ξέρω, εγώ σου λέω τι ισχύει. Εγώ δεν διαβάζω ούτε τα δίκτυα, ούτε το τι λέει ο καθένας, ούτε το τι γράφει ο καθένας. Γιατί έχεις δει από το τι γράφει ο καθένας, έχουμε καεί. Και πιστεύω να συμφωνούμε σε αυτό. Ό,τι γράψει ο καθένας. Εγώ σου μιλάω τώρα για μια νομοθεσία μιας χώρας που ζω, την ξέρω. Αυτός που θα δουλέψει την έκτη μέρα που λέμε, θα χάσει το ένα από τα δύο ρεπό του? Εσύ, Βρανά, γι' αυτό σε ρωτάω. Τις ώρες, το θέμα είναι οι ώρες. Όχι, δεν είναι οι ώρες, μόνο είναι και οι μέρες. Είναι και οι μέρες. Δεν είναι οι μέρες. Όχι. Εγώ που δούλευα 5 μέρες, μπορεί να χρειαστεί να δουλέψω 6 με τις ίδιες ώρες. Άμα είναι η συμφωνία, φυσικά θα το κάνει. Ναι, αυτό λέω, αλλά με υποχρεώνει, κατάλαβες, δεν μπορώ να πω όχι. Σε υποχρεώνει. Πάντως νομίζω, κακώς μένουμε, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό που συζητάμε τώρα το σημερινό, είναι ότι αυτό πιθανότατα θα λειτουργήσει ως ένα σκαλοπάτι και για άλλα. Και έρχεται σε μια εποχή που όλη η Ευρώπη και η Αμερική και η Ασία, που λέγαμε κάποιες χώρες κλπ, πηγαίνουν προς την άλλη κατεύθυνση, στην τετραήμερη εργασία. Κοίταξε, η τετραήμερη εργασία, εγώ επειδή ξέρω μόνο για την Αγγλία και επειδή σου είπα εγώ δεν διαβάζω τίποτα, ξέρω ότι στην Αγγλία υπάρχει το τετραήμερο. Το οποίο όμως είναι τετραήμερο δεκάωρο. Ναι, παραπάνω ώρες, λιγότερες ημέρες, βέβαια, εννοείται. Αυτό λοιπόν που ξέρω εγώ είναι ότι σε μια εταιρεία μπορεί να σε φωνάξει και να σου πει ότι ξέρεις προσλαμβάνεσαι εδώ, αλλά δουλεύεις Δευτέρα με Σάββατο π.χ. για να μην σου πω δουλεύεις Κυριακή με Πέμπτη, δουλεύεις Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλά πρέπει να είναι νόμιμη στις ώρες της. Και από εκεί και πέρα εσύ συμφωνείς ή διαφωνείς.
Και μιλάμε πάντα για εταιρείες, ότι πώς να σου πω, αυτό δεν θα το κάνει μια τράπεζα, γιατί είναι εκτός ωραρίου. Δεν θα το κάνει, συγγνώμη, ένας δημόσιος οργανισμός, γιατί είναι εκτός ωραρίου. Αλλά μια εταιρεία, ας πούμε, που έχει βενζινάδικο, θα το κάνει. Και σου λέει, θέλεις, ναι, δεν θέλεις, καληνύχτα. Όχι να σε απολύσει, λέμε ρε παιδί μου ότι σε προσλαμβάνει. Αλλά από αυτές είναι οι ώρες μας εμάς. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο μεγάλος ντόρος. Θα σου πω. Εγώ βασικά δεν το έβαλα ότι είναι κάτι κακό, ντε και καλά. Το έβαλα για να το συζητήσουμε. Και αν θες την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτο με βάση τα δεδομένα της εποχής στη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση το εξής. Ότι αν ρωτήσουμε τώρα 100 άτομα ή 90 ή 95, θα σου πούν ότι αυτό που γίνεται δεν είναι κάτι καλό, δεν είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άσχετα αν έχουν δίκιο ή όχι, θα σου πούν αυτό. Και βλέπεις ότι παρότι πιστεύουν αυτό, δεν ακούγεται καν. Δηλαδή πέρασε, υπήρχε η εξαγγελία, έφτασε η ώρα να έρθει και επίσημα να εφαρμοστεί και βλέπεις ότι δεν ακούγεται καν. Αυτοί όμως οι 90 άτομα, τα 90 άτομα που θα ρωτήσουμε για να μας πούνε τώρα εδώ, είναι αυτοί που σε λένε μητσοτακικό και εμβολιαστή τώρα. Καλά, με λένε ό,τι θέλουν τώρα, ξέρεις κι εγώ. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι, μόνο αυτοί. Τέλος πάντων. Για να το κλείσω, εγώ σου λέω ότι εδώ που ζω στην Νορβηγία, αυτό υπάρχει. Και μάλιστα έχει χρόνια, αυτό συζητούσα με τη γυναίκα μου. Λέω ότι δεν θέλω να, όταν βγαίνω στον αέρα, να λέω καμιά βλακεία. Κάποτε σε εμάς το Σάββατο πληρωνόταν διαφορετικά. Λοιπόν, το ένα το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να εργάζεσαι σύν μία μέρα, άσχετα αν το σύνολο των ωρών δεν μεγαλώνει. Το δεύτερο το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν προϋποθέτει συνένεση εργαζομένου. Εάν το ζητήσει ο εργοδότης, πάει μονομερός, έτσι. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Εντάξει, αυτό είναι έτσι, εντάξει. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μιλάω για μια συμφωνία προ. Ναι, ενώ σε άλλα ζητήματα εργασιακά υπήρχε και η συνένεση του εργαζομένου. Εδώ είναι δικαίωμα εργοδότη τώρα. Να το ζητήσει, ας πούμε, και να πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον. Έγινε, ευχαριστώ. Άμα στα πούν και οι επόμενοι. Ευχαριστώ. Καλημέρα, τα λέμε. Χαίρετε. Ορίστε. Μας ακούτε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Γεια. Αλλά ο κύριος μπερδεύει, εδώ δεν είναι Νορβηγία, εδώ είναι Ελλάδα. Έχει διαφορά. Δεν είναι όπως η Νορβηγία εδώ. Ας καθόταν εδώ να δουλεύει, να δει πώς είναι η διαφορά, τα εργασιακά. Τέλος πάντων. Όσο για το άλλο που λέγαμε, για ποιο λόγο να υπάρχει βουλευτική ασυλία, υπάρχει στα άλλα κράτη βουλευτική ασυλία? Νομίζω ότι υπάρχει και σε άλλα κράτη, ναι. Αλλά όχι με αυτήν την ασυδοσία που υπάρχει εδώ. Και αν με ρωτάς, σωστά υπάρχει. Αλλά όχι έτσι όπως υπάρχει εδώ. Γιατί, Στέφανέ μου, αν δεν υπάρχει, ο βουλευτής θα φοβάται να περάσει ένα νομοσχέδιο, φοβούμενος εμάς εδώ που κάνουμε την εκπομπή, ας πούμε, και ξεσηκωνόμαστε μεταξύ μας, μην τον τρέχουν συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ με μηνύσεις, κατάλαβες? Ούτε αυτό είναι λογική. Όχι. Ας κάνει τέτοιο, πώς το λένε. Ρε παιδί, μα ψηφίζει ο κόσμος άμα θέλει να περάσει το νομοσχέδιο. Γιατί πρέπει να το κυνηγάνε τον βουλευτή? Τώρα με τα κινητά μπορούμε να ψηφίζουμε ελεύθερα. Θέλω να περάσουμε αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο αυτό. Συμφωνείτε, ναι ή όχι? Παιδιά, έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δια αντιπροσώπων. Δεν μου λες. Αν θέλουμε κάτι άλλο, να το κυνηγήσουμε το κάτι άλλο, να πάμε σε άμεση. Γιατί, τι θα πει άμεση και... άμα φοβάται για να μην πάει μέσα γιατί ψήφισε ένα νομοσχέδιο σωστό, άμα είναι σωστό το νομοσχέδιο. Ποιο είναι το σωστό, ρε Στέφανε? Ποιο είναι το σωστό? Ποιο είναι το σωστό το νομοσχέδιο? Εδώ ό,τι και να περάσει, μας κυνηγάνε, μας κάνουν, θέλουν να μας διαλύσουν, θέλουν να μας... Δεν βλέπεις τι γίνεται? Εσύ ειδικά τα ξέρεις. Κώστα, εγώ τα ξέρω. Η ασυλία γιατροί γιατί είχαν τώρα με το COVID και πάντα? Γιατί αν δεν είχαν την ασυλία, θα βγαίνανε οι Στέφανοι, οι χιλιάδες, και δεν θα μπορούσαν να βρουν, ηρεμία ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Κατάλαβες? Γιατί θα τους κυνηγούσαν για τα τσιπάκια που θα μας βάλουν και για όλα τα υπόλοιπα. Άκου λίγο, άκου να σου πω κάτι. Όπου βρωμάει, ασυλία. Όπου βρωμάει δουλειά, ασυλία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και να σου πω και κάτι που έπεσαν μερικοί στον κύριο που είπε για τους δημοσιογράφους. Ναι, γιατί οι δημοσιογράφοι, άμα ήταν αντικειμενικοί, θα το είχαν πρώτο θέμα αυτό, φίλε. Γιατί δεν είναι η επανάσταση μόνο του λαού.
γιατί και αυτή είναι λαός. Ναι, βρε αγόρι μου, αλλά αν δεν είναι αντικειμενική και είναι πιασμένη από την εξουσία έτσι όπως το λες και το εννοείς, τι θα γίνει. Δηλαδή, περιμένουμε πότε οι δημοσιογράφοι θα γίνουν ανεξάρτητοι. Οι δημοσιογράφοι πού ζουν, λαός δεν είναι και δημοσιογράφοι, λαός δεν είναι και εισαγγελείς. Ένας δεν βγήκε ρε, εσύ, ένας. Ένας δεν έχει βγει να τους πιάσει το αυτή. Αυτοί πού ζουν, σε άλλο κόσμο. Άρα είναι βολεμένοι και αυτοί μαζί τους είναι. Και άμα είναι βολεμένοι και μαζί τους, εμείς τι θα κάνουμε που είμαστε ο λαός, υποτίθεται. Θα περιμένουμε πότε θα λειτουργήσουν διαφορετικά για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, όπως την κατάργηση της ασυλίας, για παράδειγμα. Όχι την κατάργηση, ψέματα. Τον επαναπροσδιορισμό. Μόνο με αίμα. Είστε διαδεδομένοι να αρχίσουμε. Μην το κάνουμε αυτό στον αέρα, όχι, μην μιλάμε έτσι στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πώς αλλιώς. Ναι, στον αέρα δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, να είμαστε προσεκτικοί. Ακόμα και θεωρητικά που το λέμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, είναι δημόσιος λόγος, δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι στον αέρα. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, ορίστε. Καλημέρα. Γεια. Yeah. Είμαι η κυρία Δέσποινα. Καλημέρα. Πήρα και εγώ να πω την ερώτηση μου. Εγώ ξέρω ότι αυτοί που είναι στην πολιτική όλοι κοιτάνε την πάρτι τους. Κυρία Δέσποινα, λίγο πιο δυνατά, πιο κοντά μπορούμε, λίγο είσαι χαμένη πίσω. Εγώ ναι, τώρα ακούγομαι. Ναι, ναι, καλύτερα. Ναι. Θυμάμαι ένα περιστατικό που παραβίασε τον κώδικα δικής κυκλοφορίας ο οδηγός της κυρίας Μπακογιάννη. Να. Σκότωσε έναν αυτός που πήγαινε, πώς το λένε, delivery, πώς το λένε αυτά τα παιδιά. Ναι, ναι. Και το αποσυμπήσαν και δεν έγινε ούτε καν δικαστήριο. Δηλαδή, παίρνουν υψηλούς μισθούς, κοιτάνε μόνο να βολέψουν αυτούς που τους ψηφίζει, είναι τους δικούς τους. Δεν τους νοιάζει ο κόσμος. Δεν τους νοιάζει ο λαός. Επειδή όμως έχω πρόβλημα με την υγεία μου, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Έχω δυσφορία σε ένα πρωί. Όχι, πήγαινε, ξεκουράσω. Εντάξει, εντάξει. Έγινε. Γεια. Καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια. Εγώ μιλάω. Ναι, φίλε, γεια. Γεια σου Κώστα, Γιώργος από Ελθίνκη. Γεια σου ρε Γιώργο, γεια σου. Πάντως για τον οδηγό της Μπακογιάννη, τώρα επειδή προσπαθώ να θυμηθώ, δεν έχει γίνει δικαστήριο, λάθος θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα το βρούμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι έγινε και ότι ο εισαγγελέας είχε προτείνει ενοχή, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι ποινή έφαγε. Μήπως ήταν χάδι η ποινή, αυτό το θυμάμαι. Έχω την εντύπωση αυτό. Έλα, πες τα δικά σου, έλα. Ωραία. Λοιπόν, σχετικά με τον Αυγενάκη, Συγγνώμη Γιώργο, πριν ξεκινήσεις, 3 χρόνια με αναστολή είχε φάει. Αυτή ήταν η ποινή για τον οδηγό της Μπακογιάννη. Τίποτε. Έλα. Τίποτε δηλαδή. Ποινή χάδι. Okay, πάμε στα άλλα. Σχετικά με τον Αυγενάκη. Εντάξει, αυτό που έκανε είναι λεϊνό από κάθε άποψη. Και από ό,τι διάβασα, αυτός ήταν και σε λάθος έξοδο και περίμενε. Και είχαν εξάντλησε η εταιρεία όλες τις πιθαντότητες. Φωνάξανε και 3 φορές το όνομά του πριν κλείσει η πύλη και φύγει το αεροπλάνο, όπως κάνουν πάντα οι αεροπορικές. Έχουν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι περίμενε να του φέρουνε μπροστά του το αεροπλάνο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πεις. Τώρα σχετικά με αυτό που λέγατε πριν για το εξαήμερο. Είπες αυτό είναι μονομερός γίνεται από τη... Από τη μεριά του εργοδότη. Έτσι ξέρω. Έτσι ξέρω ότι δεν είναι και καλά με συνεννόηση. Ότι έχει δικαίωμα να το ζητήσει. Κατάλαβα. Εντάξει. Έχει και εδώ αρκετές ελαστικές μορφές εργασίας. Αλλά πάντα είναι σε συνεννόηση. Εργοδότη και εργαζομένου. Ναι. Εκεί εξαήμερο υπάρχει τίποτα τέτοιο, Φιλανδία. Και ανάλογα τις δουλειές. Ναι, υπάρχει όμως δυνατότητα για εξαήμερη εργασία εκεί. Υπάρχει, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ανάλογα
είναι ανάλογα τις δουλειές. Εντάξει, και πολλές δουλειές δεν έχουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα, έχουν πρόγραμμα 3 εβδομάδων. Ναι. Εγώ στη δουλειά που είμαι, έχω 90 ώρες σε 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Που σημαίνει σε μια εβδομάδα μπορεί να κάνω και 5 βάρδιες, μπορεί να κάνω 4, ανάλογα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά αυτό που είναι για τις 3 εβδομάδες δεν υπερβαίνεται. Πάντως 30 ώρες τη εβδομάδα δηλαδή έχεις. Χοντρικά. Εκεί, τόσο δεν είσαι, αυτό λες, ναι. Okay. Χοντρικά, ναι, μπορεί να κάνω 40 ώρες. Ναι, αλλά θα είναι λιγότερες οι άλλες που θα κάνεις την άλλη εβδομάδα. Μπορεί και 48. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι ανάλογα. Πάντως, φίλε, επειδή κάποιος είπε νωρίτερα ότι ο Έλληνας είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος, για να το πούμε και συγκεκριμένα, εσύ λες τώρα έχεις 30 ώρες εβδομάδα μέσο όρο. Εμείς ξέρεις πόσες έχουμε. 39,8 με τα στοιχεία τα τελευταία που βγήκαν, έτσι. Και μετά είναι οι Ρουμάνοι, μετά είναι οι Πολωνοί, μετά είναι οι Βούλγαροι. Εμείς είμαστε πρώτοι με 39,8 εβδομαδιαίο μέσο όρο εργασίας. Κατάλαβα. Ας πούμε είναι τριβδόμαδο ναι. Ωραία. Το πρόγραμμα, όχι εβδομαδιαίο. Ωραία. Κάποια εβδομάδα μπορεί να είναι 30, άλλη μπορεί να είναι 40, άλλη 48, ανάλογα. Το τριβδόμα εδώ δεν ξεπερνιέται. Και αν ξεπεραστεί, τις πληρώνεσαι τις υπερορίες. Πάντως σύνολο είναι 90 ώρες λες και 30 τη εβδομάδα ουσιαστικά, έτσι, σε σχέση με τις 39,8 που έχουμε εδώ. Ευχαριστώ, Γιώργη, τα λέμε. Έγινε, να, καλημέρα, γεια. Ορίστε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, γεια. Μάικ Μπορούσια, Μίχε Κλάμπα. Έλα, γεια. Κύλης Γης. Χαιρετισμούς εκεί στους ανθρώπους που ζουν τα έγκατα της γης. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Αφού λένε και οι επιστήμονες παραδέχονται ότι υπάρχει η γη σε κάποια σημεία της, ότι είναι κουβιό, ότι έχει κάποιες διόδους σπηλιές τεράστιες που οδηγούν σε ζωή μέσα στη γη, έτσι. Ότι υπάρχουν και ζώα και τα πάντα, έτσι. Εντάξει. Όσον αφορά, Κωνσταντίνη, για την εργασία, κοίτα, είναι αναλόγως και τι εργασία κάνεις. Να σου πω στο εργοστάσιο, γιατί εγώ κάνω 2 δουλειές, κάνω, έτσι. Το Σαββάτο δουλεύω σε ένα εργοστάσιο, σε ένα τυπογραφείο. Πλέον βλέπω, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν εφαρμόζεται, το 8ωρο είναι καθαρό το διάλειμμα, δηλαδή κάνουμε μισή ώρα διάλειμμα, ναι. Το 8ωρο, αλλά το 8ωρο μετριέται, δηλαδή 8,5 ώρες στην ουσία δουλεύουμε μαζί με το διάλειμμα, ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Ενώ στην Ελλάδα όταν δούλευα 10 χρόνια, 12 χρόνια σε εργοστάσιο με πλαστικά, στο 8ωρο μέσα ήταν και 2/4 διαλύματα που κάναμε, 2 διαλύματα από 15 λεπτά, ήταν μέσα στο 8ωρο. Καταλαβαίνεις, αυτό έφυγε πλέον. Ναι, εγώ στη δικιά μου την εργασία, παράδειγμα σαν οδηγός, δεν είναι 8ωρο, έτσι. Εγώ 10 ώρες την ημέρα οδηγάω, όχι συνεχόμενα φυσικά, έτσι, με διαλύματα, 4,5, μια ώρα διάλειμμα, 4,5. Δηλαδή 10 ώρες την ημέρα, έτσι. Πληρώνεσαι με το μήνα, είναι διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή είναι, κάθε εργασία είναι διαφορετική πληρωμή. Αλλά πλέον το Σαββάτο δεν πληρώνεται, και εδώ στην Ευρώπη, όπως είπε και ο κύριος από την Νορβηγία, κάποτε το πληρώνανε εδώ εξτρά το Σάββατο. Τώρα πληρώνεται, δηλαδή δεν πληρώνεται σαν Σάββατο, σαν καθημερινή ημέρα. Ναι. Έτσι. Και πολλές φορές εφαρμόζουν και αυτό, να σε δώσει η Παρασκευή ρεπό και να δουλεύεις το Σαββάτο. Καταλαβαίνεις, αυτό. Υπάρχει και το ενδιάμεσο σε κάποια επαγγέλματα, δηλαδή 2 ώρες να κάνεις διάλειμμα και μετά να δουλεύεις ξανά άλλες 4 ώρες. Εξαήμερη εργασία παίζει εκεί, υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό? Ναι, υπάρχει, ναι. Απλά την Κυριακή μόνο θα πάρεις και την αργία θα πάρεις αυτό το 75%. Τις άλλες μέρες δεν το παίρνεις. Δηλαδή το Σαββάτο δεν το παίρνεις. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά είναι... Πάντως δηλαδή λες ότι ο εργοδότης, αν έχει ανάγκη, αντί για 5 μέρες μπορεί να σε φωνάξει τη δουλειά 6.
Με τις ίδιες ώρες βέβαια εβδομαδία, αλλά να το σπάσεις 6 μέρες αντί για 5. Ναι, μάλιστα. Σε συνεννόηση μαζί σου. Γιατί εσύ μπορεί να πας να βγεις αρρωστός. Δεν έχουμε συνεννόηση. Με πληρώνεις και να κάθομαι. Ναι, ναι. Γιατί εδώ μέχρι 6 εβδομάδες ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να σε πληρώσει την αρρώστια σου, έτσι. Μέχρι μάλιστα. Ωραία. Και μετά έγινε άντε. Τα λέμε. Καλημέρα, φίλε. Χαίρετε. Έλα, Κώστα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Για, καλημέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Κώστα, ήθελα να πω κάτι εγώ. Καταρχάς, ορισμένοι που τα βάζουμε τον κόσμο, δεν τα βάζουμε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση, δεν έχει πληροφόρηση. Και μάλιστα, σκέψω ότι τώρα τα μέσα ενημέρωσης έχει πέσει στις ειδήσεις το ενδιαφέρον γύρω στο 15%. Δηλαδή, τους έχει απορρίψει και στα μέσα. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι εδώ η ελληνική κοινωνία αντέδρασε. Τώρα από εδώ και μετά τι μπορεί να γίνει. Που δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Ότι τα κόμματα είναι μαγαζιά. Μπορούσε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να οδηγήσουν σε παρέτηση της κυβέρνησης. Απλά είναι τα πράγματα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι έχει 21%. Τώρα το γυρίζει φυσικά. Λέει πάλι ότι έχει 41%. Λοιπόν, και μπορούσαν να αποσύρουν τους βουλευτές από τη Βουλή να πούνε ότι εμείς δεν μετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι που είναι εκ των πραγμάτων δεν έχει πλειοψηφία. Πάμε για εκλογές. Λοιπόν, θα τον καθάρισαν σε χρόνο τέτοιο. Αλλά τι γίνεται, βλέπεις ότι και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να μπουν μπροστά για να επηρεάσουν πάλι το παιχνίδι. Δηλαδή, παίζουν τον παπά και από εδώ και από εκεί να είναι αυτοί. Εντάξει, φυσικά ο Μητσοτάκης δεν τη βγάζει καθαρή. Διότι βγήκε ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Και τα είπανε και ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τι. Δεν κάνουν πως δεν ακούνε. Εδώ βγήκε και η Ντόρα και του, για να τραβήξει το χαλί κατά από τα πόδια. Μετά από τις δηλώσεις του Καραμαλή και του Σαμαρά. Στατιστικές. Για την Ουκρανία. Ναι. Σκέψου, σήμερα βγήκαν τα νέα και είπαν ότι έχουμε στους τρεις θανάτους μία γένα. Εντάξει. Όσο για το εργασιακό, το κουκούε, πού είναι το κουκούε, γιατί δεν υπερασπίζεται τους εργάτες. Αλλά το μισθό που παίρνει κάθε μήνα 600-700 χιλιάρικα, πού θα τα παίρνει. Τη συμφέρει να ανασταλεί η λειτουργία της Βουλής. Διότι αν έρθει και ο κόσμος και ψηφίσει, στην ουσία δεν ανέβασαν τα ποσοστά τους. Απλώς τους βόλεψε επειδή δεν πήγαν πολύ. Αυτοί ευνοήθηκαν. Γιατί λέγανε ευνοήθηκε μέχρι τώρα το μεγάλο κόμμα. Τα μικρά κόμματα ευνοήθηκαν. Το ΚΚΕ πήρε 9% με τους ίδιους ψηφοφόρους. Εντάξει. Λοιπόν, ο κόσμος στην Ελλάδα δεν τρώει παραμύθι. Ξέρει την κατάσταση και ορισμένοι τους γυρίζουν την πλάτη. Τα κόμματα δεν παίζουν το ρόλο τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε παρέτηση. Εντάξει, απλό είναι το πράγμα. Αλλά θα γίνει μόνο του, γιατί αυτοί δεν βάζουν μυαλό, υποστηρίζουν τους ολιγάρχες. Τα είπε ο Σαμαράς. Δεν είναι ότι να τα πω εγώ ή εσύ. Τα είπε ο Σαμαράς ότι υποστηρίζουν τους ολιγάρχες. Έχετε κάνει μια οικονομία όπου ας πούμε ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ούτε 15 μέρες βγήκε η στατιστική που λέει ότι 19 μέρες έφτανε ο μισθός. Για το 45% και τώρα έγινε για το 60% του ελληνικού λαού. Εντάξει, δεν κάνουν πίσω στο ΦΠΑ, διότι οικονομάνε λεφτά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι πάνε με το ίδιο παραμύθι. Άρα δεν μπορούν να κυβερνήσουν. Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 3 χρόνια να εξεντώσουν πλήρως τους ανθρώπους. Άρα τα κόμματα βλέπεις που πολεμάνε για την εξουσία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, αλλά ήθελα να πω και κάτι για τον αθλητισμό. Είδες η εθνική στο μπάσκετ, πάλι το εθνικό μας άθλημα. Είδες διαφορά με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να χαίρονται, αλλά δυστυχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Ενώ στο μπάσκετ έχουμε και παράδοση, αλλά έχουμε και παίκτες, τους οποίους δεν μπορεί να τους βγάλει το ποδόσφαιρο στους παίκτες. Λοιπόν, ωραία, τα λέμε. Καλά αποτελέσματα. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Έγινε. Γεια. Χαίρετε, ναι. Ορίστε. Καλημέρα, γεια. Καλημέρα, Κωστέ. Καλημέρα, γεια. Ο Δημήτρης είμαι, έχω καιρό να σε πάρω τηλέφωνο. Ναι. Σήμερα παίρνω τηλέφωνο, θα συνεχίσω αυτό που είπε ο προηγούμενος ο κύριος. Ο Μητσοτάκης όντως έχει 21%. Ποιο κόμμα όμως να απειλήσει και να οτιδήποτε να κάνει. Αφού με λιγότερους ψήφους από ό,τι είχαν πάρει στις προηγούμενες εκλογές, βγάλουν μεγαλύτερο ποσοστό λόγω της αποχής. Δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει 21%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα που είναι αντιπολίτευση πόσο έχει.
το έχει υπολογίσει κανείς, είναι μονοψήφιο. Και πολλά άλλα, όπως για το ΚΚΕ που είπε συγκεκριμένα. Το μόνο κόμμα που πήρε επιπλέον ψήφους στην πραγματικότητα είναι η Ελληνική Λύση και πήρε και μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους παραπάνω ο Ανδρουλάκης. Κανένας άλλος δεν πήρε παραπάνω ψήφους, ούτε η Νίκη, ούτε κανένας άλλος, ούτε το ΚΚΕ, ούτε τίποτα. Λιγότερες ψήφους πήρανε. Το άλλο θέμα είναι που μιλάνε για τη δημοκρατία. Ακούω πολλούς που βγαίνουν στο ράδιο και τακτικότατα κιόλας, νομίζουν ότι αυτά που λένε και να ξεσηκωθούν και να κάνουν και να ράνουν, ότι τα ίδια πιστεύουν τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ότι να αντιδράσουμε και να κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε, ποιος θα αντιδράσει. Γιατί να αντιδράσει. Για να επικαλούμαστε ότι εμείς δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά να φέρουμε τη δημοκρατία του Πούτιν, ας πούμε, σαν τον χτεσινό φίλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Ποιος θα τον ρωτήσει, ρε, στον Ερντογάν που επικαλούνταν χτες για να αποφασίσει κάτι, οτιδήποτε. Λίγο να είμαστε λίγο πιο χαλαρά σε αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορεί από τη μια μεριά να λέμε ή να του σατανά μας παρακολουθούν να μην θέλουμε την ηλεκτρονική ψήφο και σήμερα να λέει ο άλλος συνακροατής να ψηφίσουμε και εμείς για τα νομοσχέδια, λέει από το κινητό τηλέφωνο. Είμαστε εμείς σε θέση να ψηφίσουμε για τα νομοσχέδια. Υπάρχει μεγάλος αχταρμάς στην κοινωνία στο μυαλό. Δεν σημαίνει ότι επειδή όλοι φωνάζουν θέλουν και το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ομοψυχία στο να αλλάξει κάτι, να γίνει κάτι, μια κίνηση, ένα οτιδήποτε. Αυτό είχα να πω, Κώστα. Ναι. Σε ευχαριστώ. Λίγο χαλαρά και λίγο χαμηλά την μπάλα. Μην βρίζουμε έτσι. Ας πάω να βρίσω σε κανένα άλλο καθεστώς, οποιονδήποτε, όχι μόνο πολιτικό, οποιονδήποτε, και θα δεις πώς κινούνται οι δικαιοσύνες και τα λοιπά. Εδώ και εμείς δεν θέλουμε, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είναι κάθετο στην ελληνική κοινωνία, και εμείς δεν θέλουμε να κινείται η δικαιοσύνη άμεσα εναντίον οποιοδήποτε θέματος. Γιατί και εμείς κάθε μέρα κάνουμε ή δεν κάνουμε αυτά που πρέπει ή αυτά που δεν πρέπει. Λίγο χαλαρά, παιδιά. Όλοι μαζί από τη μια πλευρά είμαστε. Αλλά έτσι δυστυχώς δεν γίνεται το πράγμα. Όλοι, ναι, ο Μητσοτάκης, ο Μπήξε, ο Δήξε και τα λοιπά, ναι, σύμφωνοι. Πείτε τη λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ 9% έχει την πραγματικότητα. Με βάση τους αριθμούς των ψήφων. Αυτός θα διεκδικήσει εκλογές από το φίλο από την Ελβετία. Ποιος θα διεκδικήσει εκλογές? Το ΠΑΣΟΚ που έχει 7% στην πραγματικότητα. Αυτά ήθελα για προβληματισμό, τίποτα ναι, άλλο. Ναι, ναι. Όλοι είναι, να μην πω τη λέξη, γιατί δεν κάνουμε στον αέρα. Όλοι τους είναι. Αλλά από εκεί και πέρα μην εκνευρίζουμε και ανεβάζουμε τόνους χωρίς να υπάρχει κάποιο σχεδιασμός, κάποια σκέψη για το πώς θα γίνει η εκτόνωση κτλ. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία, Φλαράκο, ευχαριστώ πολύ. Άλλους παραδείσους που δεν υπάρχουν, μόνο στο μυαλό κάποιων. Γεια σας. Γεια σου. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, ορίστε. Γεια σας. Χαίρετε. Θα δώσω και εγώ κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τα εργασιακά, αλλά πριν θα ήθελα μια ερώτηση, μια-δυο ερωτήσεις μάλλον, και μια διαπίστωση να κάνω. Διαπίστωση είναι ότι πάνε στράφει όλοι οι αγώνες όλων αυτών των ανθρώπων εδώ και τόσα χρόνια για καλύτερες εργασιακές συνθήκες, καλύτερους εργασιακούς κανόνες. Θα τρίζουν τα κόκαλα των ανθρώπων. Δηλαδή, πού να μην ήμασταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είχε να γίνει. Δηλαδή, θα μας είχαν 12, μπορεί να μας είχαν και 12 ώρες με νόμο. Δεν μου λέτε, αυτό ισχύει μόνο για τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα ο κάθε ιδιώτης επιχειρηματίας θα μπορεί να. Μονομερός. Όχι, να πω ότι ξέρω, δεν είναι μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, είναι και για ΔΕΚΟ, είναι για διάφορα. Δεν είναι μόνο για τον ιδιωτικό. Μισό λεπτό. Διαπίστωση στο δημόσιο, ξέρετε πώς δουλεύουν. 8-2. Σωστά. Πενταήμερο, 6 ώρες. 5-6-30. 30 ώρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς δουλεύει και ο φίλος στη Φιλανδία. Στην Ολλανδία, τώρα να σας πω. Για πείτε μου τι εννοούσατε. Δεν είναι μόνο από τον εργοδότη, δηλαδή. Δεν θα αιτείται ο εργοδότης εξαήμερο και δεν θα γίνεται το χατήρι του, τι θέλετε να πείτε? Όχι, είπα ότι δεν είναι, από ό,τι ξέρω, δεν είναι όπως άλλα μέτρα που έχουν πάρθει κατά καιρούς που να απαιτείται συνένεση εργαζομένου. Άπαξ και ο εργοδότης έχει την ανάγκη για εξαήμερη εργασία, με τα δεδομένα που ό,τι σημαίνει αυτό, θα μπορεί να το ζητάει και ουσιαστικά ο εργαζόμενος να μην μπορεί να το αρνηθεί.
Μα πώς θα το αρνηθεί, άμα το ζητήσει ο εργοδότης, δηλαδή ο εργαζόμενος, θα σε απολύσει, θα σε βάλει στο μάτι. Σε ένα άλλο νομοσχέδιο που είχε γίνει για τα εργασιακά πριν κάνα δύο χρόνια που λέγανε καταργείται το οκτάωρο και καταργείται το οκτάωρο και άλλα διάφορα, εκεί το παραπάνω από το οκτάωρο ήταν με τη συνένεση του εργαζομένου και μόνο. Εδώ αυτό τώρα το μέτρο από ό,τι ξέρω δεν την έχει δεδομένη τη συνένεση του εργαζομένου. Μπορεί και χωρίς. Ας πει ότι κοίταξε να δεις, θα κλείσει η επιχείρησή μου, πρέπει να βγάλω 2.000 κομμάτια παραπάνω. Θα τον πεις όχι, δεν κάθομαι. Θα καθίσεις άλλες 16 και 26 ώρες άμα το θέλει. Πάμε λίγο στις πληροφορίες που θέλω να δώσω. Όσον αφορά την Ολλανδία, για να ξέρει και όλος ο κόσμος. Λέει, οι χειρότεροι εργοδότες είναι οι Έλληνες στην Ολλανδία. Τι εννοώ? Ενώ στο πενθήμερο ο Ολλανδός σε πληρώνει παράδειγμα με την ώρα που πάει εκεί, σε πληρώνει παράδειγμα ένα ποσό, λέμε π.χ. 17, ο Έλληνας σε πληρώνει 13. Συν της άλλης υποχρεώσε να δουλεύεις εξαήμερο, δηλαδή από 35 ώρες δουλεύει 40 σε Έλληνα εργοδότη, και συν της άλλης δεν πληρώνει και τις ανάλογες ώρες που πρέπει του Σαββάτου, δηλαδή σε πληρώνει μείον. Το έχω ψάξει στο YouTube, βγαίνει ένας από αυτούς που λέμε που πάνε εργαζόμενος στην Ολλανδία και τα λέει ο άνθρωπος αναλυτικά και λέει από τότε που ήρθα στην Ολλανδία ένα πράγμα λέει προσπαθώ να αποφύγω, να μην πάω σε Έλληνα εργοδότη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα αυτό που είπατε και εσείς προχθές ότι οι επιχειρηματίες, τι είπατε, ότι βγάζουν τα περισσότερα λεφτά στην Ευρώπη, Έλληνες επιχειρηματίες, σωστά? Και δηλώνουν τα λιγότερα. Όχι τα περισσότερα, τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών. Ναι, αύξηση κερδών. Και δηλώνουν την λιγότερη αύξηση κερδών, από ό,τι ξέρω, όσον αφορά στις φορολογικές τους δηλώσεις. Σωστά? Ναι, πολύ πιθανό. Τι πιθανό. Τι γίνεται στην Ελλάδα, τι εκμετάλλευση πέφτει εδώ σε αυτή τη χώρα. Μετά λένε στα παιδιά, εγώ θα προτείνω τα παιδιά, παιδιά φυγέτε από αυτή τη χώρα. Μόνο άγχος θα σας δημιουργήσει. Πιο πολλές ώρες θα δουλεύετε εκτός αν είστε επιχειρηματίας. Αν είσαι επιχειρηματίας, κάτσε. Στρογγυλοκάθισε, πάρε μια πολυθρόνα. Αν είσαι μεγάλο επιχειρηματίας, μην κάνουμε αυτό το λάθος. Οι μεγάλο επιχειρηματίες είναι αυτοί που είναι οι ευνοημένοι. Έτσι, αυτοί που έχουν επιχειρήσεις μικρές, φτύνουν το γάλα της μάνας τους. Τώρα ποιος έχει μεγάλη επιχείρηση? Τα μεγάλα κέρδη που λέμε, την αύξηση των κερδών που μας βγάζει πρώτος στην Ευρώπη σε αύξηση κερδών, δεν προκύπτει από το μαγαζάκι της γειτονιάς, προκύπτει από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μαγαζάκι της γειτονιάς, αλλά μια επιχείρηση άνω των 20 εργαζομένων, σίγουρα ο εργοδότης κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα του. Λοιπόν, ωραία, κάτσε λίγο να πάρουμε άλλους δύο για να προχωρήσουμε, γιατί είναι παραπέντε. Έτσι, τα λέμε, γεια. Πού είμαστε? Καλημέρα. Ορίστε. Παρακαλώ, ναι. Φίλε, ακούω τη φασαρία, σένα δεν σε ακούω ακόμα. Καλημέρα, ναι. Ναι, μ' ακούτε? Τώρα ακούω, τώρα ακούμε, ναι. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα, ο εργοδότης που λέμε είναι ανάμεσα σε διελκυνιστίδες που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες και έχει να κάνει και με πολλές παραμέτρους άλλες, όπως είναι η συνεχόμενη εναλλαγή του ΦΠΑ προς τα πάνω πάντα, οι συνεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα προς τα πάνω πάντα, στις ασφαλιστικές εισφορές προς τα πάνω πάντα. Δεν ρωτάει κανείς όμως, εγώ δεν είμαι εργοδότης, ούτε είμαι υπάλληλος είμαι. Αλλά δεν ρωτάει, ήμουν όμως κάποτε, είχα δικιά μου επιχείρηση. Δεν ρωτάει όμως κανείς αν αυτές όλες οι αυξήσεις μπορούν να μετακυληθούν σε μια αύξηση της τιμής της πώλησης του προϊόντος ή θα πρέπει να τις απορροφήσει γιατί ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός δεν επιτρέπει να ανεβάσει τις τιμές. Λοιπόν, όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε έχουν πάει να δουλέψουν στο δημόσιο ποτέ, να δουν τι γίνεται εκεί. Η μεγαλύτερη πληγή λοιπόν της Ελλάδας, το καρκίνωμα αυτού του κράτους, γιατί πρόκειται για καρκίνωμα, είναι δύο τα καρκινώματα. Το ένα είναι ο δημόσιος τομέας, διότι δεν παράγει κερδοφορία παρά μόνο πληρώνονται. Δεν υπάρχει δημόσιος τομέας που να παράγει κερδοφορία. Και η δεύτερη μεγάλη πληγή αυτού του κράτους είναι οι συντάξεις. Όταν υπάρχουν 1.150.000 διπλές συντάξεις και 1.350.000 τριπλές συντάξεις, γιατί έτυχε κάποιος να συμμετάσχει σε μία επιτροπή και σε άλλη μία επιτροπή και παίρνει σύνταξη γι' αυτό,
και περιμένουν ο κόσμος ο οποίος εργάζεται και παίρνει ένα μισθό να βοηθηθούν από τη γιαγιά, από το παππού, από το μπαμπά, από τη μαμά, οι οποίοι παίρνουν αυτές τις συντάξεις. Κάποια στιγμή όταν θα τελειώσουν και θα μεγαλώσουν και θα φύγουν από αυτή τη ζωή και δεν θα μπορούν να εισπράξουν πλέον, γιατί μέχρι στιγμής κρατιόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Η οικογένεια η ελληνική κρατιέται με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι απλή κατάσταση. Μπορεί να βγαίνουν για ένα καφέ έξω, ο εργαζόμενος, να βγαίνει για ένα καφέ έξω ή να βγαίνει μια φορά το μήνα να πηγαίνει σε μια ταβέρνα. Αλλά άμα πας και το ανοίξεις το στόμα και δεις τα δόντια του πώς είναι, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τον οδοντίατρο, θα πάθετε πλάκα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που γίνεται σε αυτό το κράτος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό με το δημόσιο τομέα και αυτό με τις συντάξεις, τις οποίες οι άνθρωποι τις δικαιούνται στο κάτω-κάτω. Αλλά υπάρχει ένα πέπλο το οποίο αυτή τη στιγμή όταν θα τελειώσει θα βρεθούμε προ μεγάλων εκπλήξεων. Η φτωχοποίηση του Έλληνα είναι γεγονός. Μπορεί ο Έλληνας να δουλεύει και 10 ώρες και 12 και 13 και 14. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Γιατί οι αυξήσεις στις τιμές που γίνονται σε όλες οι αυξήσεις, όχι μόνο στις τιμές των προϊόντων, για το σούπερ μάρκετ μιλάω για το ρεύμα, μιλάω για το σούπερ μάρκετ, πάνε να νοικιάσεις. Έχεις ένα παιδί και θέλει να έρθει να σπουδάσει. Ξέρεις πόσο πηγαίνει το τετραγωνικό? 15 ευρώ, 12, 13, 14 ευρώ το τετραγωνικό. Ναι. Πού θα μείνει? Πόσα λεφτά πρέπει να παίρνει κάποιος για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει? Γιατί δεν κάνουν φοιτητικές αστείες? Γιατί δεν κάνουν φοιτητικές αστείες εκτός πόλης και αφήνουν αυτό το έσχος να μην μπορεί ο άνθρωπος, μια οικογένεια, να στείλει ένα παιδί να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη? Για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό? Είναι μέσα στη δυνατότητα. Τα νοσοκομεία μας, πηγαίνεις και βλέπεις ένα Ιπποκράτιο να είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από 40 και 50 χρόνια. Έτυχε να πάω πριν από 3-4 μήνες στο παθολογικό. Πήγα 9 η ώρα το πρωί, ξέρετε τι ώρα έφυγα από εκεί? 12.30 ώρα το βράδυ. Δηλαδή αυτή η κατάσταση, και δόξα τω Θεώ δεν είχα τίποτα. Δηλαδή αν είχα κάτι, μπορεί να πέθανα πριν με εξετάσουν καν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει πλέον ο Έλληνας πολίτης και δεν πρέπει να συγκρίνουμε, γιατί ακούω και παίρνουν τηλέφωνο τι μισθούς δίνουν στην Ολλανδία. Τι με ενδιαφέρει ρε φίλε εμένα, τι με ενδιαφέρει εμένα, γιατί δεν λένε τι μισθούς δίνουν στην Ουγκάντα? Θέλω να πω ότι εμείς ζούμε εδώ, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται σε άλλο κράτος? Γιατί να πρέπει να συγκρίνουμε κράτη τα οποία ήταν απεικιοκρατικά κράτη, είχαν σεσουρευμένο πλούτο, είναι βιομηχανικά κράτη? Εμείς είμαστε ένα κράτος 200 ετών, μας δόθηκαν πολλές φορές οι ευκαιρίες, δεν έχουμε, είμαστε ελεγχόμενο κράτος όμως. Θα μπορούσε όμως ίσως να διαμοιραστεί κάπως η κατάσταση και να μην... Τα κόμματα, 500 εκατομμύρια χρωστάει το ένα κόμμα, άλλα και ο άλλος χρωστάει. Έτυχε προχθές, έχει ένα μήνα, μίας φίλης στο σπίτι το κάνανε κατάσχεση για 140.000, η αξία του ακινήτου είναι πάνω από 240.000, είναι στην Καλαμαριά, και της το κάνανε κατάσχεση για 140.000. Θέλω να πω ότι τα κράτη, τα κόμματα να κοιτάξουν να τακτοποιήσουν στους λογαριασμούς τους, να δώσουν το παράδειγμα και να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες πλέον. Αυτό που έκανε το έγκλημα ο Μητσοτάκης, γιατί εγώ τον ψήφισα, αλλά έκανε ένα μεγάλο έγκλημα. Άφησε τα. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε παρακαλώ, και μιλάμε αρκετή ώρα, πες λίγο και αυτό και να το προχωρήσουμε, και άλλη φορά λέμε και τα υπόλοιπα. Άφησε τον Άριο Πάγο και έβγαλε σε μία εβδομάδα απόφαση και έδωσε το δικαίωμα στις εταιρείες διαχείρισης να εκπληστηριάζουν τα σπίτια του κόσμου. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα θα τους στοιχήσει πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει για τους νόμους των ομοφιλοφίλων, δεν με ενδιαφέρει για... Αλλά δεν μπορείς ρε φίλε να εκπληστηριάζεις τα σπίτια του κόσμου και να βγάζει ο Άριος Πάγος μία απόφαση μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης δηλαδή? Η κυβέρνηση ορίζει το είδος της απόφασης και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να βγει? Συγγνώμη, η κυβέρνηση όταν της δόθηκε η ευκαιρία και έδωσε για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 50 δις, θα έπρεπε να την πρώτη κατοικία,
θα έπρεπε να πει, ακούστε να δείτε, εγώ σας δίνω τα λεφτά, αλλά θέλω η πρώτη κατοικία να, να περάσει στον έλεγχο του κράτους και από εκεί και πέρα να έχει να κάνει το κράτος με τον πολίτη. Μάλιστα. Να τα πούμε μια άλλη μέρα, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε περάσει το διάλειμμα και μιλάμε και αρκετή ώρα. Έτσι, πρέπει να φύγουμε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Εγώ. Μια μέρα πάρει να πούμε και αυτά. Και για τα δάνεια και για την κατοικία, την πρώτη και για ό,τι θες. Του ελληνικού λαού, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Κατά του ελληνικού λαού. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Καλά τα είπαμε, εντάξει, βέβαια το θέμα δεν ήταν και πολύ ευχάριστο, αλλά οκ. Αυτή είναι η ζωή μας, θα συζητάμε και αυτά εννοείται και καμιά φορά όταν προκύπτει θα το πηγαίνουμε και λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, ωραία, για πάμε τώρα από εδώ και πέρα ό,τι θέλετε μέσα από γραπτά μηνύματα, έτσι, για να δούμε λίγο τώρα εδώ μερικά που έχει. Πρωτοσέλιδο σαν σήμερα και τα λοιπά, και να βάλουμε και καμία πενιά για τα τελειώματα, θα δούμε τι. Λοιπόν, έχω μείνει στον που είμαστε, ο 088. Α, για την κάλπη που λέγατε νωρίτερα, δεν ήταν ο Κατσίκης που είπε ένας κύριος νωρίτερα, ήταν ο Καλογιάννης. Και μετά από αυτό το λέγανε Καλπογιάννη, που είχε βουτήξει την κάλπη και έτρεχε και έφυγε το 85, πότε είπαμε. Ναι, έχουμε και link εδώ πέρα στο Facebook. Κάποιος τα έχει ανεβάσει κιόλας, αν θέλετε να τα δείτε αυτά. Λοιπόν, στον Φραγκίσκο έχω μείνει, του οποίου το μήνυμα το είπα απόξω. Να το διαβάσω λίγο και πώς το λέει τώρα για να το διευκρινίσουμε. Σε σχέση με τη βουλευτική ασυλία που ανέφερα κάποια πράγματα πριν, λέει: καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι στο θέμα της βουλευτικής ασυλίας, ότι το θέμα της βουλευτικής ασυλίας είναι σε λάθος ερμηνεία, ότι κάνεις, λέει, λάθος ερμηνεία μάλλον. Η βουλευτική ασυλία αφορά στην πολιτική δράση του βουλευτή, όχι αν είναι παραβάτης του κοινού ποινικού δικαίου. Εκεί πάει κανονικά, όπως πάνε όλοι οι πολίτες. Έτσι, νομίζω, η βουλευτική ασυλία θεσπίστηκε ώστε να μην κυνηγούνται οι βουλευτές για την πολιτική τους δράση. Ευχαριστώ. Ναι, καλά κάνεις και το βάζεις, γιατί αν το κατάλαβες εσύ έτσι, μπορεί το κατάλαβαν και κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν είπα κάτι αντίθετο, είναι ακριβώς έτσι και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Καθαρά για τις και μάλιστα ούτε καν για τις πράξεις όπως λες μόνο, είναι για τις πράξεις, είναι και για τα λεγόμενα. Ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική δράση, έτσι, και με τα πολιτικά τέλος πάντων λεγόμενα, για αυτά μπορεί να υπάρχει η βουλευτική ασυλία. Αν θέλει κάποιος να βρει περισσότερα τώρα τέτοια ώρα, μην τα ανοίξουμε. Το άρθρο 62 είναι για το ακαταδίωκτο των βουλευτών και υπάρχει και το άρθρο 86 που έχει να κάνει, λέει, κάποια άλλα πράγματα για τη δίωξη κατά των μελών της κυβέρνησης συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, Φραγκίσκο, αν είσαι ακόμα συντονισμένος και γενικά, είχαμε πει και κάτι άλλο και δεν το θυμήθηκα να το ξαναπούμε σήμερα.
κάναμε και την κουβέντα εδώ, ήρθε λίγο η κουβέντα και για την ασυλία με αφορμή την έτσι, τη δήλωση εδώ, όχι τη δήλωση, τα λεγόμενα του Αυγενάκη που είπε ότι έχω ασυλία και να με πιάσετε ας πούμε σε κοιμέ καντάρ. Έχω πει κάποτε, το έχουμε πετύχει αυτό πριν κάνα χρόνο, δύο, πότε το λέγαμε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πρέπει να ψάξω να βρω νόμους, παραγράφους και τέτοια για να πω και συγκεκριμένα. Υπάρχει μία διάταξη που έχει περάσει και δεν έχει ενεργοποιηθεί. Έχει μπει δηλαδή στη Βουλή το 19 και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ, δηλαδή δεν έγινε εφαρμοστικός νόμος που λέμε, η οποία διάταξη τι έλεγε. Πρέπει να είναι το άρθρο 75 ή 73, τώρα δεν θυμάμαι παραπάνω παράγραφο και τέτοια, αλλά έλεγε το εξής. Θα τα βρούμε μια μέρα να τα πούμε ξανά και αυτά. Ότι με υπογραφή 500.000 πολιτών, όχι 1.000.000 και που μάζεψαν οι άλλοι με τα Τέμπη, 500.000 και κάτι, όχι 500.000 στρογγύλα, όχι και κάτι, ότι με υπογραφή 500.000 τέλος πάντων πολιτών μπορούν να κατατίθενται ανά κοινοβουλευτική περίοδο, ανά τετραετία δηλαδή, ή αν τέλος πάντων κρατήσει και λιγότερο, αν γίνουν προώρες εκλογές, έως 2 προτάσεις νόμων στη Βουλή. Το ξέρετε αυτό? Όχι ότι αν, αν γίνονταν θα περνούσαν αυτόματα, προς συζήτηση και ψήφιση. Έτσι, ότι ο λαός δηλαδή, εάν μαζέψει 500.000 υπογραφές, μπορεί να στείλει προς συζήτηση και ψήφιση νόμο στη Βουλή, εκτός από ζητήματα που είναι δημοσιονομικά, εξωτερικής πολιτικής και ένα κόμμα τώρα που δεν θυμάμαι, εθνικής άμυνας είναι το άλλο. Αυτό λοιπόν είχε περάσει κάποτε, αλλά δεν μπήκε ποτέ η σφραγίδα υπογραφή, δηλαδή δεν το κάνανε ποτέ νόμο, παρότι είχε περάσει. Δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ η συγκεκριμένη διάταξη. Έτσι, αυτό. Μέσα στα πολλά και τα διάφορα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που ανεβάζει, τι είναι αυτό? Αυτό τι είναι τώρα, η κακοκαιρία που έρχεται? Μπερίλ, λέει. Ποια είναι η Μπερίλ? Η κακοκαιρία που έρχεται, τι είναι αυτό το πράγμα? Ανεβάζει εδώ ένα... σαν κακοκαιρία, σαν ένα φαινόμενο μετεωρολογικό, ένα χάρτη εδώ πέρα, ένα γράφημα. Καλημέρα και στο Γιώργο από Ελσίνκη, ο οποίος ανεβάζει εδώ χαριτομενιά. Τι είναι αυτό? Το διάβασε 7 φορές για να το καταλάβει πιο. Α, ναι. Έχουμε ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Η Χρυσούλα, λέει, έπιασε τον άντρα της να την απατά με την κοπέλα του εραστή της. Οικογενειακές ιστορίες και τέτοια. Το διάβασε καμιά 7 φορές, λέει, για να το καταλάβει ο. Να. Καλημέρα έχουμε και από τον Νικόλα από τον Γκέτεμπορκ. Και τον Τραμπ στα δικαστήρια τον τρέχανε και καλά κάνανε. Τι θα πει να μην τους τρέχουνε, λέει, καμία βουλευτική ασυλία. Καλημέρα και στο Λάιρτη. Πλάκα έχουμε πάντως, λέει, ξαναψηφίζουμε τον Δυνάστη και παρακαλάμε να συσπήρωθεί το συντομότερο δυνατόν η αριστερά, το λέει κάπως αλλιώς, αλλά μην πάμε σε χαρακτηρισμούς, για να αντικαταστήσουμε τον Ανθέληνα με έναν άλλον Ανθέληνα. Ελάς ολέ, την καλημέρα μου στο μακρινό Μπιλμπάο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και στο σαν σήμερα. Τώρα σκεφτόμουν κάποια πράγματα, αλλά να μην τα ανοίξουμε. Γιατί λέμε, απ' έξω λέμε διάφορα κατά καιρούς. Και για τα καταδίωκτα και για άλλα. Αλλά ξέρεις, κανονικά ας πούμε θα πρέπει λίγο να ξέρουμε και τι ισχύει. Αλλά τώρα άστα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Better nails, better nails. I'll drive you like a hammer on a bed.
Λοιπόν, 4 Ιουλίου. Γιορτές είπαμε δεν έχει, επαιτίους δεν έχει, οπότε να δούμε λίγο 2-3 από το σαν σήμερα, αν έχει και τίποτα, καμία μουσική πάσα και αν έχει και κάτι άλλο σημαντικό. Το άγαλμα της ελευθερίας που το είχαν δωρήσει οι Γάλλοι στους Αμερικανούς σαν σήμερα μας ενδιαφέρει, όχι πολύ, 1884 έχει γίνει. Λοιπόν, το 69 βλέπω τώρα κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πάσα για να βάλουμε κανένα τραγούδι. Απλά έχουμε βάλει πολλά τέτοια τελευταία, ρε παιδί. Έχει το, σαν σήμερα λέει, κυκλοφορούσε το Give Peace a Change. Ήταν το τραγούδι που είχε πει ο Τζον Λένον με τη Γιώκο Όνο και έχει μείνει στην ιστορία, τέλος πάντων, έτσι, ως το τραγούδι της ειρήνης. Αλλά τέτοια ρετρουδάκια ξένα έχουμε βάλει πολλά τελευταία. Α, το δούμε λίγο, να δούμε αν έχει τίποτα άλλο που πρέπει να έχει άλλη μια επιλογή πιο κάτω και αλλιώς βλέπουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύονταν και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όχι ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το 79. Και κυρίως σαν σήμερα, έτσι, το 2004, η Ελλάδα στέφονταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, επικρατώντας τον τελικό του Euro επί της διοργανώτριας Πορτογαλίας με 1-0. Το γκολ το είχε βάλει στο 57ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Η άλλη επιλογή που έχουμε μουσικά, και θα μπορούσαμε να πάμε σε τέτοια γιατί το δεν έχουμε καιρό να βάλουμε τέτοια, είναι από τις γεννήσεις έρχεται. Το 1953 είχαμε την γέννηση του Νίκου Ζιόγαλα. Οπότε αν θέλετε να βάλουμε κανένα ελληνικούλι, έτσι λίγο περίπου σε αυτό το στυλ, θα μπορούσαμε. Τι λέτε? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε που έλεγε η Αλιφέρη? Ζιόγαλα, τι άλλο θα πω. Πολλά έχει τέτοια που θα μπορούσαμε, και όχι τόσο παλιά βέβαια όλα, αλλά έχει πολλά που μπορούμε να βάλουμε σε αυτό το στυλ. Από Ζιόγαλα, από 2002 GR, από Καζούλη, από ξέρω εγώ, διάφορα, διάφορα. Το πάμε έτσι λες? Τελευταίο μισάωρο. Για σκεφτείτε το λίγο και πείτε μας εδώ πέρα. 9.55, αν έχετε κάποια μουσική πρόταση και γενικότερα αν θέλετε να στείλετε κάτι άλλο σε καλημέρες ή σχόλια ή οτιδήποτε. Εντάξει, 9.55 κενό, το μήνυμα και 54.045 και Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση. Για πάμε λίγο και πρώτο σέλιδο, σιγά σιγά, μέχρι να σκεφτείτε εδώ αν θέλετε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πρώτο σέλιδο. Ενίσχυση για να είναι πλήρης, λέει ο πρωταθλητής Ελλάδος, είναι το κεντρικό εδώ πέρα θέμα της εφημερίδας, είναι η θέση ουσιαστικά. Έτσι, αλλά όχι μόνο της εφημερίδας αλλά και του Λουτσέσκου που ψιλογκρίνιαξε διακριτικά με την έννοια ότι στάθηκε στους παίκτες που λείπουν και κυρίως σε αυτούς που ήταν στην ομάδα και δεν θα έπρεπε να έχουν αποχωρήσει. Είπε ότι συζητάμε για να επιστρέψει ο ένας και εννοούσε τον Κιτζιόρα και ότι ελπίζουμε να επιστρέψει κι άλλος ένας και εννοούσε βέβαια το ΜΕΙΤΕ. Λοιπόν, ό,τι έγινε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γενικά ό,τι συμβαίνει στο Χόρστ της Ολλανδίας από τον Γιώργο Ζαΐρη. 2-1 θυμίζω, το φιλικό με αυστριακή υπογραφή από ό,τι λέει και η εφημερίδα εγκοδό, με τα γκολ του Σβάμ και του Μουρκ. Και φωτορεπορτάζ. Και ό,τι άλλο έχει να κάνει με τα θέματα εδώ του ΠΑΟΚ και κάποια μεταγραφικά που τρέχουν για κάποια ονόματα που ακούγονται. Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στη Μέτρο Σπορ που κυκλοφορεί. Στον Άρη, δικός του μέχρι το 2026 είναι το ρεπορτάζ για τον Σουλεϊμάνοφ, που, για τον οποίο ο Άρης έχει ενεργοποιήσει
την οψιόν αγοράς. Οι λόγοι που οι κίτρινοι, κράτησαν στο Βικελίδη στον ποδοσφαιριστή. Επίσης η εξομολόγηση του Μπράμπετς και η επιθυμία του να μείνει στον Άρη. Και φεύγει από τη ΣΥΠΑ και επιστρέφει ο Ζαμόρα. Ηρακλής. Αίσιο τέλος κατέπεσε η εγγυητική της ΠΑΕ και πληρώθηκε ο Μάρα που είπαμε και στην αρχή, το ποσό των 75.000 ευρώ. Την Τρίτη στις 2.30 εκδικάζεται η έφεση για τη μία ιδιοδότηση και άπαντες ελπίζουν για δικαίωση σε δεύτερο βαθμό. Πάμε μακεδονικό. Οι πράσινες ευχές στον Σιμόνι για τη μεταγραφή του στη Λαμία. Και εδώ το ρεπορτάζ από το μπασκετικό παιχνίδι της Εθνικής με τον υπτάμενο Γιάννη. Ελλάδα, θυμίζω, Δομικανική Δημοκρατία, 109-82. Σήμερα παίζουμε με Αίγυπτο, σήμερα θα μάθουμε και τον αντίπαλο, αν όλα πάνε καλά, για την επόμενη φάση. Λοιπόν, και πάνω το θέμα εδώ που κουβεντιάσαμε, που μάλλον με αφορμή αυτό πιάσαμε και ανοίξαμε λίγο την κουβέντα για τον Αβγιανάκη. Λαϊκή κατακραυγή, λέει για τον Αβγιανάκη εφημερίδα, για την επίθεση σε εργαζόμενα αεροπορικής εταιρείας. Διεγράφει από την Κεντρική Επιτροπή, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παραμένει βουλευτής Ηρακλείου. Αυτά και με τη Μέτρο Σπορ που κυκλοφορεί σε λίγες ώρες. Μεταξύ που είπαμε για την Εθνική και τον Αντετοκούμπο που έκανε παπάδες, και μία δήλωση του Γκάλι ότι αν παίζαμε, μίλησε στην Νόβα, ότι αν παίζαμε, λέει, εμείς οι δύο μαζί, εγώ και ο Γιάννης, θα χάνονταν η μπάλα. Πάω που πες το ψέματα, Φαντάζεσαι τον Γκάλι playmaker που το είχε. Άσχετα τώρα άμα τον μάθαμε σαν σκόρερ, αλλά και το playmaker το είχε πάρα πολύ με την assist. Φαντάζεσαι τον playmaker Γκάλι με Αντετοκούμπο μέσα, τι θα γίνονταν. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, ρεπετησιών από καιρό να δούμε λίγο, γιατί ακούμε και διάφορα, μήπως τα άλλαξε. Όχι, όπως τα είχε είναι. Δίνει μέχρι βροχή το μετέο. Θερμοκρασίες είπαμε μέχρι 28. Δίνει μπόλικη βροχή από τώρα το ξημέρωμα μέχρι και το μεσημέρο απόγευμα. Μεσημέρι σίγουρα, έτσι τουλάχιστον το δίνει. Από την άλλη μεριά, ένα άλλο που συμβουλεύομαι εδώ της Google, δίνει και καταιγίδες. Ξέρετε λίγο πολύ ότι έχουν βγει και έκτακτα, ότι περιμένουμε διάφορα εδώ πέρα και στη Βόρειο Ελλάδα και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, έτσι και σε κάποιους άλλους νομούς. Οπότε προσοχή. Μέχρι τώρα από ό,τι βλέπω, εδώ τουλάχιστον ανατολικά μου φαίνεται ήρεμα τα πράγματα, δεν βλέπω κάτι, δεν ακούω κάτι απ' έξω. Μήνυμα δεν είχαμε από κάποιον ότι υπάρχει πρόβλημα σε κάποια περιοχή, Θεσσαλονίκη ή μη. Οπότε λογικά είμαστε ok προς το παρόν. Μακάρι να πάει καλά μέχρι τέλους και να μην έχουμε αυτά που περιμένουμε. Έτσι, γιατί το 112 βαρούσε σε διάφορα μέρη και σε εμάς εδώ Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα από μουσικές επιλογές βλέπω στείλατε τρεις και είναι και οι τρεις εντός πλαισίου. Και Σγιώγαλα και Παναγόπουλο, το Αύρα και το Φανί εδώ από Καζούλη και λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, άρα θα πάμε με τέτοια, με αφορμή ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σγιώγαλας. Εντάξει, στείλατε εδώ βλέπω τρία. Θα βάλω κι εγώ κάνα δυο έτσι για αρχή. Βάλουμε και αυτά τα τρία που βλέπω ήδη ότι ήρθαν μπαμ μπαμ. Άμα θέλετε κάνα δυο ακόμα τρία, τα χωράμε. Να κάνουμε τη λίστα του τελευταίου ημιώρου μαζί. Έτσι, με ελληνικά που να ψιλοπαραπέμπουν σε αυτήν την εποχή, σε αυτό το μουσικό στυλ. Καζούλη λέει εδώ, Παναγόπουλο, ξέρω εγώ, Σγιώγαλα. Εντάξει, έχει επιλογές, μπορεί και κατσιμιχές μπορεί να βάλουμε και ό,τι θέλετε μπορεί να βάλουμε. Εντάξει, ελληνικά
Αν έχετε κάτι σε αυτό το στυλ περίπου που θέλετε να ακούσετε έτσι και ταιριάζει, ρίχτε καμία μουσική πρόταση 54045 Μετρόπολης 95 και 5, για να το πάμε έτσι τελευταίο μισάωρο, το χαλαρώσουμε και λίγο. Κουπόνι στοιχήματος έχει δύο παιχνίδια που παίζουν, μάλλον τρία είναι, αλλά το ένα το δίνει κλεψίδρα. Δεν έχει την εξέλιξη από ό,τι θα μας το δώσει όταν τελειώσει. Τα δύο που παίζουν και δίνει την εξέλιξη είναι Βάσκο ντα Γκάμα Φορταλέζα, στο 25 είμαστε 0-0, Βραζιλία. Και επίσης Βραζιλία, Κρισιούμα Κρουζέιρο, 0-0, 24 λεπτό. Αυτά. Αυτά, αφήσαμε καμία κρεμότητα? Δεν θυμάμαι να αφήσαμε τίποτα. Λοιπόν, οπότε είναι και 27, να πάω εγώ σιγά σιγά να ξεκινήσω να κάνω τη μίνι λίστα. Είπαμε έτσι, σε ελληνικά θα πάμε, ψιλορετρουδάκια. Αν θέλετε κάτι που να ταιριάζει, ρίχτε το, να το οργανώσουμε το θέμα. Βανέσα με, βρε, πού κολλάει τώρα η Βανέσα με, ή ποια Βανέσα με? Α, επειδή θα έχουμε καταιγίδες και τέτοια, Μάλιστα. Αυτό εδώ μεταξύ, Βανέσα με, αυτό τι είναι κανονικά, Βιβάλτι, να θυμάμαι καλά? Το έχω και στα χαλιά μου αυτό, είναι ωραίο. Καλά, θα κλείσουμε αφού μου πέταξε την μπάσα εδώ. Ποιος την πέταξε την μπάσα? Ο Αποστόλης. Αφού θα έχουμε εδώ βροχές και καταιγίδες, πάμε με την ξέρει τη Βανέσα Μέι, η Κινεζούλα εκεί πέρα με το βιολί, ομορφούλα, η κοντή. Πάμε να κλείνουμε, να βγούμε με αυτό αν είναι, και να έχω λίγο χρόνο να βάλουμε μερικά ελληνικά στη λίστα και να προχωρήσουμε εδώ πέρα για το τελευταίο μισάωρο μέχρι να συνεχίσετε με το Σεριάνι. Λοιπόν, Βανέσα Μέι, Storm είναι η εκδοχή της μουσικής σύνθεσης που πρέπει να έχει κάνει ο Βιβάλντι, καλά θυμάμαι? Για πείτε ένας μη λέω καμιά βλακεία στον αέρα. Νομίζω. Δεν το δένω και κόμπο, αλλά κάποιος από τους πολύ γνωστούς πρέπει να ήταν αυτός. Για πείτε ένας να μην λέμε βλακείες στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μερικές στροφές. Πάω να βάλω και εγώ μερικά στη λίστα των ελληνικών και γυρίζουμε. Ξαφνικά μ' αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά. Χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Τ' αφεντικό τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπόγραψες σαν στάρ του σινεμά. Με σιγουριά κάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει. Κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά. Σαν στα του
σινεμά. Λοιπόν, έλα. Με σιόγαλα ξεκινήσαμε, αφού είναι και η μέρα τέτοια και είχε τα, έχει τα γενέθλια. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έβαλα μερικά στη σειρά από αυτά που στείλατε. Για πάμε σε καζούλι λίγες στροφές εδώ και από τη Φάνη. Έχετε καμία ιδέα που να ταιριάζει σε αυτά? Κάνα δυο ακόμα να συμπληρώσουμε τη λίστα μέχρι τις 3. Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές, κάτι μου καίει τα σωθικά. Οι φίλοι μου μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Οι φάτσες γύρω μου και με κοιτούν ειρωνικά, όπως με κοίταζε κι αυτή πριν από μερικά λεπτά. Οι φίλοι μου μου το είχαν πει, ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναδεί. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα και αποστολή 54.045 για ό,τι θέλετε από μουσικές προτάσεις και όχι μόνο. Και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Στο σπίτι ο δρόμος σκοτεινός, παραπατάω στα σκαλιά. Τώρα, μου είπατε μια άλλη φορά και βλέπω πάλι βαράνε κάτι λαμπάκια ότι είστε κάποιοι που δεν έχετε δυνατότητα να στείλετε μήνυμα. Εάν είναι κάτι για μουσική επιλογή, να μην ανοίξουμε τώρα πάλι γραμμές για μπουρουμπούρου τέτοια ώρα. Αν είναι κάτι για μουσική επιλογή και δεν έχετε δυνατότητα να στείλετε μήνυμα, βλέπω τώρα μια γραμμή, ας πούμε επιμένει, βαράει το λαμπάκι. Εντάξει, αν κάποιος θέλει κάτι που να ταιριάζει, κάνα τραγουδάκι έτσι και δεν έχει δυνατότητα για μήνυμα, θα πάρω και γραμμή. Εντάξει, σε περίπτωση που χρειαστεί, 90-90-90, αν είναι γι' αυτό το λόγο. Έτσι για να το χαλαρώσουμε λίγο, να ακούσουμε και καμία παινιά. Εντάξει, φίλε που τηλεφωνείς, να πάρω τη γραμμή, αν είναι γι' αυτό το λόγο, ναι. Λοιπόν, τον βλέπω επιμένει, άρα μάλλον γι' αυτό το λόγο θα είναι λογικά. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ. Γι' αυτό το λόγο είναι, όντως. Πείτε. Γι' αυτό το λόγο είναι. Πες μου. Γι' αυτό το λόγο, όντως. Γιατί είμαι τυφλός εγώ και δεν έχω smartphone. Ωραία. Τι θέλεις να ακούς, πες μου. Λοιπόν, γίνεται να βάλεις το Going Through με, μαζί με τον Κώστα Χατζή. Ντουέτο είναι αυτό. Κώστα, ναι, Χατζής, ποιο τραγούδι. Λίθινη εποχή λέγεται. Λίθινη εποχή. Θα το βάλω, αφού έχεις και τέτοιο θέμα, να κλείσουμε με αυτό, να τα ακούσει και ολόκληρο.
Εντάξει. Όπως αγαπάς. Ναι, ναι, για να τα ακούσει και ολόκληρο, γιατί ενδιάμεσα μιλάω και εγώ λίγο. Τα τώρα παραπέντε θα κλείσουμε με αυτό, εντάξει. Έγινε τα πράγματα. Να σε καλά, να σε καλά. Και εσύ να σε καλά, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σου παλικάρι, να σε καλά. Τώρα αυτά είναι δικά σας όλα από εδώ και πέρα. Κατά την πλάγια ο δρόμος φωτεινός δείχνει την πορεία. Βλέπω τώρα τι άλλο έχετε στείλει. Για περίμενε λίγο. Κάτσε να πάρουμε τη σειρά. Λοιπόν, αυτό το βάλαμε, το άλλο θα το βάλουμε. Του Βασίλη είναι η Φανή, την ακούσαμε. Εντάξει, και την Άννα την ακούμε. Την Άβρα την έχω για παρακάτω, Γιώργο. Αποστόλης, τι είναι αυτό? Μύρονα Στρατής. Εντάξει, ακούσαμε το δικό σου, βρε, φτάνει ένα. Κάτσε να πάρουμε και κανένα άλλο, περίμενε. Ο Δαμιανός λέει: αν χωράνε η όνειρά μα, το μια μέρα θα έρθει. Είναι, εντάξει, είναι παλιό αυτό λέει, αλλά το λένε και η όνειρά μα, οπότε το προτιμά από αυτούς. Οκ, άντε, θα το βάλουμε. Λοιπόν, είμαστε εντάξει πιστεύω από τα τραγούδια. Τώρα αν προκύψει κανένα ακόμα, αν προκύψει και το παλέψουμε να το βάλουμε, να δούμε λίγο, να το σμπρώξουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε εντάξει. Τώρα άμα είναι άλλο ένα έτσι και θέλετε να το βάλουμε και αυτό στη λίστα, να το σμπρώξουμε λίγο, πιστεύω να χωρέσει. Είναι και 42 και 43. Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Παναγόπουλο, τον Δημήτρη και την Άβρα που ζητάει εδώ ο Γιώργος. Σαν θα βγω, θα δω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στέρνο χαμογέλο σου. Μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μόναχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που παίρνε μέσα στις πόλεις τα στέρνε και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερίδι νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Φεύγω ψηλά για το βουνό κι ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπόταχτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχεις κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερίνει νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα
τα γερμένα φύλλα να θρώει. Λοιπόν, με αφορμή τον Νίκο Γιώγαλα που έχει τα γενέθλια σήμερα, το πετύχαμε στο Σαν σήμερα. Είχαμε και Τζον Λένον, αλλά εντάξει, το ξεφτυλίσαμε τελευταία με τα ρετουρδάκια τα ξένα. Οπότε πήγαμε σε τέτοια ελληνικά, ψήλο ρετουρδάκια επίσης. Λοιπόν, και ακούμε αυτά που ζητήσατε εσείς. Όσο ετοιμαζόμαστε για να υποδεχθούμε το Σεριάνη, που σήμερα τι αφιέρωμα θα έχει. Τέταρτη μέρα, Βασίλη Καρά. Γιατί μ' αέρας που παίρνε μέσα στις πόλεις τα στέλνω και κάνει τα κλειστά παράθυρα να κρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή η καθάρια ζωντανή κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τώρα, αυτή είναι η εντύπωσή μου. Στα χρόνια που παρακολουθώ λίγο έτσι τα μουσικά πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι άλλη φορά να έτυχε να φύγει από τη ζωή τραγουδιστής και να έχω συναντήσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που έγινε με τον Καρά πρόσφατα. Με Παντελίδη μου έρχεται έτσι μια περίπτωση παρόμοια, που εκεί πραγματικά ο κόσμος, ας πούμε, είχε στεναχωρηθεί πραγματικά πολύ πολύ, αλλά νομίζω αυτό που έγινε με τον Καρά δεν είχε σύγκριση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι επειδή είναι και πρόσφατο και είναι ακόμα κοντινό στην μνήμη, αλλά έχω την εντύπωση πως όχι. Τέτοια στεναχώρια, τέτοια γενικά το κλίμα όλο, μιλάμε και για πολλές μέρες τώρα, όχι μία και δύο. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω να το θυμάμαι για άλλον τραγουδιστή. Τέλος πάντων, λοιπόν, δικαιολογημένα λοιπόν, τέταρτη μέρα Βασίλη Καρά, που χωράει και πέμπτη και έκτη, θα πάτε με το Σεριάνη αφιέρωμα. Εμείς θα κλείσουμε εδώ τα δικά μας, για πάμε λίγο και 2002, που αυτό πάλι, όποτε κάνουμε τέτοια μίνι αφιερώματα, βάζουμε τέτοια τραγούδια, δεν υπάρχει φορά που δεν θα ζητήσει έστω ένας 2002. Είτε αυτό, το άλλο ποιο ήταν, ένα πολύ γνωστό που είχαν, τώρα το ξεχνάω. Τέλος πάντων, το ένα από τα δύο στάνταρ. Σήμερα ο Βαγγέλης ήθελε το συγκεκριμένο, το «Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς», οπότε πάμε λίγες στροφές και από αυτό. «Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς» και προχωράμε. «Πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στις άδειες σου νύχτες το φως, ο φίλος σου κι ο αδέλφος. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες. Να ζήσω ξανά μονάχος. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις και αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ και η καρδιά μου να αντέξει πολύ. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος. Μαύρα σου μάτια το φως, στο στήθος σου ας είμαι χρύσος. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες. Μικρό μου αστέρι που πας, εσύ μου πες πως μ' αγαπάς. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις κι αφήνεις ρητίδες. Λοιπόν, τώρα έρχεται η κυρία Λιδία να μας βάλει δύσκολα, γιατί είναι παρά 10 και είμαστε πολύ ωριακά και δεν ξέρω τώρα πώς θα τα σπρώξουμε αυτά να τα προλάβουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και όχι, γιατί ζητάει τραγούδι που κολλάει πάρα πολύ με τη σημερινή ημέρα. Είπαμε ότι σαν σήμερα η Εθνική το 2004 κατακτούσε το Euro, οπότε μας λέει τώρα εδώ ότι αφιερωμένο στην εκείνη την υπέροχη ομάδα, το Εθνική Ελλάδος, γεια σου, ε! Λοιπόν, κάτσε λίγο να το σμπρώξουμε και αυτό. Περίμενα. Θα κόψουμε κάνα τραγουδάκι λίγο, κάνα δυο, θα κόψουμε στη μέση να βάλουμε λίγο και αυτό, αλλά και είμαστε οκ. Okay. Εμείς τη λέτε άλλα μετά, γιατί είναι ήδη παρά 10. Άντε, πάμε και Σοφία Αρβανίτη, μία ψηλή.
μας κρατάει. Σ' αυτή την πόλη την τρέλη που να το είχα φανταστεί, δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί. Θυμάμαι εκείνο το νησί που ο έρωτας για πάντα ζει, και εμείς οι δυο τον ζήσαμε μαζί. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Εν τω μεταξύ, αυτό με την εθνική τέλος πάντων, του Σαββόπουλου είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί», έτσι. Αυτό δεν είναι το Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Μη βάλω κανένα λάθος. Βρίσκεστε μονάχα Κυριακές, γιατί εξέμειρε εργασία, για τα λέγαμε πριν. Όπως μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, μας το θυμίζουν κάποιες διακοπές. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Ωραία, καλά μας τα είπε και το Σοφάκι. Για πάμε και λίγο όνειρά μα εδώ που θέλετε. Να δούμε λίγο, καλό είναι αυτό το ήχος, εντάξει. Ποιο είναι αυτό είπαμε, το μια μέρα θα έρθεις, έτσι. Άντε πάμε. Πάμε δύο στροφές και από αυτό. Δεν είναι και 100% εντός πλαισίου, αλλά κάναμε λίγο τα στραβά μάτια. Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε, και λένε πως είναι τρελός. Μα κάποτε καθώς περνούσα από την πόρτα του μπροστά, τον άκουσα που τραγουδούσε δυνατά. Λοιπόν, έχει και κάποια που παίζουν στο στοίχημα να τα κάνουμε μια κατεβάσια πριν φύγουμε. Πόνουσε για κάποια γυναίκα, γι' αυτό και ζούσε μοναχός. Και έχουμε και δύο γκολ μάλιστα. New York City με Montreal είναι 1-0 στο 12. DC United με Cincinnati είναι στο ίδιο λεπτό 0-1. Και έχουμε Βάσκο Νταγκάμα Φορταλέζα 1-0. Κρισιούμα Κρουζέιρο 0-0. Σάρλοτ Ίντερ Μαϊάμι 0-0. Όλα αυτά είναι εκεί γύρω στο 13. Τορόντο Ορλάντο στο ίδιο λεπτό 1-0. Και London United με τη Χάρφορντ, αυτό είναι 0-0 στο 17. Εντάξει, το ξέρεις, θα έρθει, μας το πες μία, δύο, τρεις, φτάνει, κάτσε για να προχωράμε κιόλας. Θα έρθει να σε ξαναδεί, το είπαμε. Για πάμε λίγο τώρα και Σαββόπουλο εδώ με αφορμή την Εθνική, που σαν σήμερα κατακτούσε το Euro. Άντε λίγες στροφές και από αυτό.
και θα κλείσουμε με τη λίθινη εποχή όπως υποσχεθήκαμε στο φιλαράκι πριν που πήρε τηλέφωνο και το ζήτησε. Αν πάμε λίγο νιόνιο και φύγαμε. Ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην Αραχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα αργεί. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες φροχές για το ροκ του μέλλοντος μας. Έλα! Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμα ζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους τις ακρογιαλιές. Κι είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να κι ο Μπάβης που έχει πιει κι η Λιδία τρέπεται, πόνο εκείνη βλέπεται βρε. Κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιτη του είναι γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Έλα! Λοιπόν, γεια σου και σε σένα. Άντε πάμε σιγά σιγά να φεύγουμε για να ακούσετε και τα περισσότερα από το Σεριάνι που ακολουθεί. Είπαμε τέταρτη μέρα αφιέρωμα θα έχετε σε Βασίλη Καρά. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη μου χερί. Μα η δικιά μας. Εμείς αύριο και πάλι, κατά τις 12. Και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατή. Με ό,τι θέλει προκύψει, ο συνήθως. Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χώρους κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φωτιές με το ροκ του μέλλοντος μας. Λοιπόν, καλή συνέχεια με Σεριάνη να έχετε. Πάμε να κλείνουμε με Going Through και Κώστα Χατζή. Λίθινη εποχή για το φίλο που το ζήτησε αφιερωμένο. Και το ρόπολο από κάτω. Ευχαριστώ για την παρέα. Για να βρω κανένα σαρκάδι. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά. 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 Γεια και χαρά.